Now listen, you have a very important mission ahead of you. It's the Failed. It. The motherfucking veil dead. Welcome to the ha. <laughs> φίλοι, γεια σας. Φίλες και φίλοι του Filmbit και του θρηλυκού υπογείου της Κυψέλης καλωσορίσατε στην, τελε, στο τελευταίο Filmbit για αυτόν τον μίνι πρώτο μας κύκλο. Ναι. Η λεγόμενη λέμε... ανοτελεία. Μπράβο. Δεν θα ναι. κάνουμε κανένα break, μην ανησυχείτε την άλλη εβδομάδα θα έχετε πάλι Filmbit κανονικά. Ναι. Απλά ολοκληρώνουμε αν θέλετε τον πρώτο θεματικό κύκλο εκπομπών με την εξαίρεση του κανόνα να είναι το Λέω τώρα που το σκέφτηκα σε κάθε μήνυ κύκλο να υπάρχει μία εξαίρεση. Έτσι. Ναι. έτσι ναι. Να, να είναι το σορμπέ. Να είναι το σορμπέ. Καλό. Yeah. Ε, καλό yeah. ε. Πάρεσε. Yeah. Yeah. Με ποια ταινία όμω. Θα το δούμε αυτό. Θα το δούμε αυτό. Με ποια ταινία τελειώνουμε. Α, σήμερα. Με πόσομαι. συγχωρείς πάρα πολύ. Σήμερα. Λοιπόν. Ε, τελειώνουμε με την πιο blockbuster ταινία. Ναι. Ε, μετά από συζητήσει που κάναμε γενικότερα για το πώ θέλουμε να προχωρήσουμε το pit και τις θεματικές του, είπαμε ότι ε, η Άνω Τελεία και το τέλος αν θέλετε, πιο, πιο, πιο σωστά, το τέλος κάθε μήνυ κύκλου, θα είναι η πιο γνωστή από τις ταινίες που, με τις οποίες ε, ασχολούμαστε. Μία ταινία που έχει μεγαλώσει γενιές. Ναι, ξεκάθαρα. Είναι μία ταινία ορόσημο ε, στον χώρο του άξιον κινηματογράφου και των ταινιών πολεμικών τεχνών και δεν είναι άλλο από το θρηλυκό και εδώ που τα λέμε λίγο πολύ αμίμητο παρά τις προσπάθειες που έγιναν Bloodsport όλοι, <κολλή> το Bloodsport το γνωστό στην Ελλάδα και ως μέχρι, μάχη μέχρι τελικής πτώσης ή μέχρι τελικής πτώσης Το <κολλή> 1988 μία ανάσα πριν το έμπα της δεκαετία του 90 φίλε και φίλοι Ζαν Κλοντ Βαντάμ στο breakout ρόλο του, τον ρόλο που τον έφτιαξε και ε, του έδωσε και το παρατσούκλι The Muscles from Brussels, έτσι. Ναι. Το περίφημο. Ναι, ναι, ναι. Βεβαίω ένα The excel, Muscles from Brussels. Βεβαίω. Ο Βέλγο Jean-Claude Van Damme. Μία ταινία που πραγματικά ε, στέκεται ω ένα από τα ορόσημα τη Κάνων. Χωρί ε, χωρίς αμφιβολία και υπερβολή. Ε, θα μπορούσαμε να κάνουμε μία εκπομπή μόνο για την Κάνων και πιστεύω ότι κάποια θα κάνουμε μία ταινία μόνο ε, για την Κάνων. Προφανώ. Ε, για τα. Ουσιαστικά για το πως έχτισε και το πως δημιούργησε το, το blueprint των ταινιών δράσης και των blockbuster ταινιών που καταναλώνουμε σήμερα στα multiplex ε, αλλά η ουσία είναι ότι σήμερα θα ασχοληθούμε με τον Bloodsport και θα ασχοληθούμε ίσως ισόπωσα θα, θα πω εγώ αν όχι λιγότερο mm. με τον Bloodsport και πολύ περισσότερο με την ιστορία του ανθρώπου που κρύβεται πίσω από τον Bloodsport τον οποίο υποδίεται, υποτίθεται, ο Ζαν Κλοντβαν. Γιατί στο τέλος της ταινία, για όσους και όσες το έχουν ξεχάσει ή δεν το έχουν παρατηρήσει ποτέ, υπάρχουν μερικά end of film credits, τα οποία μας ενημερώνουν ότι η ταινία που μόλις είδαμε είναι μια πραγματική ιστορία, βασισμένη στην ζωή. Και δεν το λέει στην αρχή. Όχι, όχι. Το Όπω συνήθω ότι αυτό που θα δείτε είναι βασισμένο σε αληθινά γεγονότα. Ακριβώ, ακριβώ. Το λέει στο τέλο. Το λέει στο τέλο. Για κάποιο λόγο. Και ε, αφορά την ζωή του περίφημου Frank William Dukes του μεγαλύτερου εν ζωή απαταιώνα σε οποιοδήποτε τομέα του πλανήτη και του επαγγελματικού τομέα νομίζω, έτσι. Ε, πιο μεγάλο απαταιώνα από τον Κριστόφ Τουγκαρή. Πιο μεγάλο απαταιώνα από τον Βίλιαμ Μποχάρντε. Μίλι Βανίλη. Πιο μεγάλο απαταιώνα από του Μίλι Βανίλη. Ναι. Πιο μεγάλο απαταιώνα από τον Ντόναλτ Τραμπ. Είναι στο Πάνθεον. Είναι, είναι, στο... είναι, η κορυφή. Είναι η κορυφή. Είναι η κορυφή του Εβερεστ. Ναι. Είναι η τελευταία πιο φρέσκια νυφάδα <laughs> στην κορυφή <laughs> του Εβερεστ τη απαταιωνιά. Είναι ο Φρανκ William Ντούξ ο σήμερα, τώρα που μιλάμε, 63χρονο Φρανκ Βίλιαμ Ντούξ. Φρανκ το ξέρω ότι δεν μα ακού. Μακάρι να μα άκουγε και να καταλάβαινε ελληνικά, ο Θεό των πολεμικών τεχνών να σε έχει καλά. Ναι. Είσαι πολύ μεγάλο. Μια ταινία που. Εντάξει, ε... Ένα πολύ basic premise, έτσι. Ναι, χωρίς... ναι. ναι. Είναι, το... είναι ένα. Είναι, καπε... είναι λοχαγός νομίζω, ο Βαντάμ. Ο mm -hmm, mm -hmm. στον Αμερικανικό στρατό. Και αποφασίζει να πάει να πολεμήσει. Να, να αγωνιστεί. Mm -hmm, πολεμήσει, mm -hmm. ε, σε ένα τουρνουά. Ε, στην Ταϊλάνδη. Σωστά. Σωστά. Φιλιππίνες. Ναι. Ναι. Φιλιππίνες. Ε, ε μ... Νομίζω Ταϊλάνδη, χογκόγκ. ε, Ταϊλάνδη, ε, παιδιά. Κονγκ. Χονγκ Χονγκ Χονγκ. Μπράβο, τέλειο. Στο Χονγκ Κονγκ. Εντάξει, μωρέ, δίπλα είναι. US ε, Army Captain είναι στο, στο, στην ταινία ο Φραντ έτσι. Δεν Ο, δεν... ο στρατό των ΗΠΑ δεν θέλει αυτό το πράγμα. Φυσικά, γιατί είναι πολύτιμο εργαλείο του Αμερικανικού στρατού και προσπαθεί να τον αποτρέψει από το να πάρει, να πάρει μέρο στο μυθικό κουμιτέ που για πάρα 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 πολλά χρόνια ο Φρανκ Ντούξ και το παρεάκι του είχαν πείσει τον πλανήτη ότι είναι ένα πραγματικό τουρνουά πολεμικών τεχνών. Το οποίο ο Φρανκ Ντούξ έλεγε ότι ήταν στι Μπαχάμε. Ναι, το, και πρώτο. Και το πρώτο. Ότι κάθε χρόνο γινόταν κάπου, κάπου αλλού. Θα, θα φτάσουμε σε αυτά, γιατί mm. είναι πραγματικά η, η ψυχή τη ταινία είναι το, το, το επωνομαζόμενο κουμιτέ. Ένα no holds barred τουρνουά του πολεμικών τεχνών, όπου μαχητέ από όλο τον κόσμο και από όλα τα στυλ των πολεμικών τεχνών ε, μαζεύονταν στην πόλη που, και στη χώρα και στην πόλη που γινόταν το κουμιτέ και πάλευαν μέχρι να βρεθεί ο τελικό νικητή. Ο καθένα με, με τη δική του, τέχνη. Μπόξ, καράτε, κουνφού. Οτιδήποτε. Τζούντο, σούμο, σούμο πάντα. Ναι. Ε... Παγκράτιο, παγκράτιο. Παγκράτιο, παγκράτιο. Να, να, μην λέμε βεβαίως. τα ίδια. Βεβαίω. Ε, η Αμερικανική κυβέρνηση, ο στρατό, στέλνει. Ε, Το Forest στο, στο κατόπι <laughs> Ένας ε, νεαρότατος Forest Γουιτακέρ Δηλαδή κάτω από 90 κιλά ναι. Τότε ε, για να τον, για να τον παρα, για να παρακολουθήσει, ναι, για να, τον, ναι, για να ναι, τον ναι. φέρει πίσω επί του ουσία. Ναι, ναι. Ε, ο Φαντάμ είναι, βλέπουμε εδώ καταρχήν, ότι έχει και κάποιον. Το δάσκαλο. Το δάσκαλο ο οποίο είναι. Ο, ο οποίο είναι ποιο. Για πες. Είναι ο Σέντζο Τάιγκερ Τανάκα. Ναι. Θα φτάσουμε στην πορεία όταν πιάσουμε την πραγματικότητα του Φρανκ Ντούξ ε, για να μιλήσουμε για τον Σέντζορ Τάγκερ Τανάκα. Αλλά θυμηθείτε το όνομα. Ναι, ναι, ναι το θυμόμαστε. Θυμ, θυμ, θυμηθείτε στους, το αυτό. Στου άλλου μιλάω. Λοιπόν, να φτάνει ναι. ο ήρωά μα ο, Φαν, ο Φαντάμ στο Χονγκ Κόνγκ. Στο Χονγκ Κόνγκ, βεβαίω. Ε, ε, Βρίσκεται εκεί έναν άλλον Αμερικάνο. Βρίσκει το παρεάκι του, βρίσκει το παρεάκι του, να τα λέμε αυτά. Βρίσκει έτσι. έναν φίλο Αμερικάνο. Τον Ρέι είναι... Τζάξον, τον επικό Ray Τζάξον με το όνομα, ο Donald Γκίμπ. Ο οποίο έπεσε στο Revenge of the Nerds. Ναι, σωστά. Από εκεί, σωστά, σωστά, από εκεί τον ξέρουμε. Ε... Έχεις... τσοπερόφατσα. <laughs> ναι. ε, Μία Αμερικανίδα δημοσιογράφο η οποία είναι δαιμόνια σε στήλη χάρη Αλευρόπουλου και προσπαθεί <laughs> να, ξε... <laughs> ναι. προσπαθεί να ξεσκεπάσει το κουμιτέ. Ναι. Τι είναι αυτό, Προσπα... να, το... προσπαθεί να Να προσπαθεί να, να, να χτίσει την καριέρα ναι. τη και την επιτυχία τη πάνω σε ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ για το κουμιτέ. Όπου φαίνεται, ήδη φαίνεται η διαφορά ποιότητα αυτή τη ταινία γιατί ο γυναικείο χαρακτήρα είναι χαρακτήρα έτσι. Δεν είναι ένα. Ναι, όντω. Ένα... Δεν είναι ένα cardboard cutout. Ένα, Βέβαια, ναι. εντάξει, πέφτει, πέφτει στην αγκαλιά του. Δηλαδή ε, την αγοράζει ο Καλά, και εγώ θα έπαιρνα. Εγώ, θα με, έπεφ, θα θα. Με, θα θα. εγώ, εγώ, έμπαινα, σαν Ζακ Βαντάμ τότε, έχω να σα πω. <laughs> <laughs> ναι. Αλλά έχει, παιδί μου, Είχε καλά ανοίγματα. Είχε... Mm. 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 Ναι. Υπάρχει, Υπάρχει στην ταινία ένα. Μηχανή ένας... του σπαγκάτου. Ένα, ναι. Ένα. Γνωστή παγκάτο μηχανή. Υπάρχει ένα τριλικό κακό. Έτσι. Ναι, ο Μπόλο Γιάνγκ, Υιος. <laughs> ο Τσόγγλι, ο Μπόλο Γιάνγκ, μια πολύ σημαντική φιγούρα στον κόσμο του ασιατικού κινηματογράφου πολεμικών τεχνών και όχι μόνο για αυτούς και αυτές που θυμούνται τον Πόλο Γιάν και σε έναν άλλο από τους πολύ μεγάλους του ρόλους ήταν και έπαιξε και ένα σημαντικό ρόλο στο Enter the Dragon με τον ναι. Bruce Lee Ρε. την μοναδική αν δεν κάνω λάθος αμερικάνικη παραγωγή του Bruce Lee νομίζω πως είναι η μόνη αμερικάνικη παραγωγή που έχει κάνει ο Bruce Lee στην καριέρα του το Enter the Dragon και διόλου τυχαία είναι και η ταινία που νομίζω στέκεται και πιο καλά κινηματογραφικά από όλε. Έχει πολύ καλύτερη φωτογραφία πολύ καλύτερη εικόνα, πολύ καλύτερο story. Όλα. Ναι. Όλα, σαν και αν θέλουμε ναι. είναι και, και μια από τις πρώτες ταινίε που ασχολούνται με το ε, concept ε, ενός τουρνουά πολεμικών τεχνών έτσι. Ναι. Ε, το Bloodsport βέβαια θα το έκανε πολύ καλύτερα ε, αρκετά χρόνια μετά ε, ε, και ο Ζαν Κλοντ Βαντάμ βέβαια θα έβρισκε ένα ρόλο ο οποίος θα του έφτιαχνε την καριέρα θα του εκτόξευε την καριέρα ουσιαστικά ε, για, όσους, και όσοι παρακολουθούν την εκπομπή προφανώς και ασχοληθήκαμε με τον, με τον Όρη Τρίτνο Σαρέντερ στην προηγούμενη εκπομπή αλλά ο Ζαν Κλοντ Βαντάμ περίμενε τον Bloodsport ε, σαν μάνα εξ ουρανού κομμένο και ραμμένο πραγματικά στα μέτρα του έτσι ο Ζαν Κλοντ Βαντάμ λοιπόν box office hit ναι, ναι, σε όλο τον πλανήτη ναι, ήταν, Βιλάμε μια τεράστια επιτυχία, τεράστια επιτυχία. Ε, το Bloodsport λοιπόν ε, ουσιαστικά στείνει μία, ε, μία μάχη μεταξύ του Τσόγ Λι, του κορεάτη υπερμαχητή και υπερπροταθλητή του κουμιτέ ε, κόντρα στον Φρανκ Ντούξ, ο οποίος yeah. είναι ένας ε, νέος μαχητής, δεν έχει ξανά πάρει μέρος στο κουμιτέ okay. το κάνει για να τιμήσει τον, προ, τον ε, του, τον σενσέι του, πείτε τον πώς θέλετε, τον... Ε, ε, Tiger Tanaka. τον Tiger Tanaka, ε, και βέβαια κερδίζει υπό αντίξωε συνθήκε. Ναι. Έτσι, υπό αντίξωε συνθήκε επιβάλλεται του Τσόγκ Λι. και... Ή που, ε, ξεπερνά ή πουλα εμπόδια βεβαίως, το που του βάζει ο βεβαίως, και για αυτούς που είναι αετομάτιδες mm. να πούμε ότι στην εν λόγω ταινία ρόλο ε, στους μαχητές έχει και ο, Μιχέλ, ο Μισελ Κισί ο βέλγος kickboxer ο οποίο αντιμετωπίζει τον Τσόγκ Λί και ο Τσόγκ Λί του σπάει το πόδι. Για, βέβαιος, για, όσου για, όσους κάτι σα λέει αυτό, έχει λέει Αστέλιο. Και ο Μισελ Κισί, ο οποίο αρκετά χρόνια αργότερα με τη βοήθεια make-up θα έπαιζε τον κεντρικό κακό, τον Τόγκ Πο, στο περίφημο kickboxer πάλι με τον Ζαν Κλοντ Βαντάμ. Φίλο Βαντάμ δηλαδή. Ναι, που υπάρχει μεγάλη ατάκα στο kickboxer που έχει βιάσει την κόμενα του Βαντάμ και πηγαίνει που τη λένε Μέιλι και πηγαίνει και λέει την ιστορική ατάκα Μέιλι e, e, Good Fuck. <laughs> ένα ένας, ένας, πραγματικά μεγάλο τοπίο. Βέλγο. Ο, 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 Μισελ Κισί. Βέλγο. Mm -hmm. Λοιπόν, το Bloodsport λοιπόν τικάρει όλα τα boxes ε, για τα οποία θα μπορούσε να, να επιτύχει μια ταινία τότε. Έχει ένα νεαρό όμορφο γνώστη των πολεμικών τεχνών. Ναι, δεν ένα... δε κοροϊδεύει ο Βαντάμ. Ακριβώ. Παίζει ναι. ξύλο, έτσι. Έχει ναι. ένα δάσκαλο που του μαθαίνει τα παντα mm -hmm. Τον Τάγκερ τον Τανάκα. Που του μαθαίνει τα, 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 τα απόκριφα μυστικά των πολεμικών τεχνών. Έχει ένα Σέιντι Τουρνουά. Έχει ένα Σέιντι Τουρνουά, mm -hmm. Έχει έναν Ασιάτη, το όνομα του οποίου μου διαφευγει mm -hmm. ε, ο οποίο είναι ο βοηθό του, αν θέλει. Και είναι ο, είναι ο, είναι ο, είναι ο, μισό λεπτά, θα τον βρω που θα μου πάει, δεν θα μου ξεφύγει. Αυτός που το βρίσκουν εκεί με το επικό γυαλί. Αυτό, ναι ναι, 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 Είναι ο. Πίσω, θα τον βρω, παιδιά. Ο Captain Chen, αυτόν αυτό λε. Είναι αυτό, ναι. ναι. Ποιο είναι φίξερ, α πούμε. Είναι ο, ο φροντιστή. Φι... Ναι. είναι φίξερ. είναι, ο Φίλιπ Τσάν. Είναι ναι, ο είναι ο Φίλιπ Τσάν. Ε, ο, 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 Βίκτορ Λίν στην ταινία. Okay. Έτσι, ο Βίκτορ mm -hmm. Λίν στην ταινία. Λοιπόν, ε, τι κάνει όλα τα boxes. Ε, δηλαδή, έχει <γλυκ> Με mm -hmm. Έχει στοιχεία ρόκι, δηλαδή ένα τεράστιο challenge το οποίο φαντάζει σχεδόν. Ε, απίθανο. απίθανο να κατακτηθεί από yeah. τον ήρωα τη ταινία. Ξέρουμε όλοι αυτό το κάνει προφανώ. Γιατί γι' αυτό βλέπουμε αυτέ τι ταινίε. Και φυσικά για να προσθέσουμε και ένα στοιχείο έτσι, ελληνικότητα στην ταινία, ε, στην πρώτη φουρνιά υποτίτλων που συνόδευσε το μάχη μέχρι τελική πτώση, το μέχρι φτώσης, το Bloodsport στην ελληνική αγορά υπάρχει μεγάλη σκηνή όπου ο Ζαν Κλον Βαντάμ Παύλα Φρανκ Ντούξ πηγαίνει για να δηλώσει συμμετοχή στο κομιτέ. Σε τι η, πρέπει να κάνει. Η υπεύθυνοι του κομιτέ, επειδή τον βλέπουν λευκό, δεν πιστεύουν ότι είναι μαθητή του Τανάκα, ο οποίο είναι γνωστό στη Σπάση βεβαίω, mm -hmm. και του λένε ε, δείξε μα τον Τιμ Μακ. Και τον Τιμ Μακ για αυτού και αυτέ που δεν ξέρουν, είναι μια, μια από τι μυθολογικέ κινήσει στον κόσμο των πολεμικών τεχνών. Το, το λεγόμενο άγγιγμα του θανάτου, άγγιγμα. το οποίο είναι γενικά λίγο. Ε, έχει πολύ λίγο ρεαλισμό σαν κίνηση και η, η αληθινή φύση του DMAC, να το πούμε έτσι, είναι ουσιαστικά το πλησιέστρο που υπάρχει σε ένα DMAC, είναι ένα επονομαζόμενο ε, hammer fist στην καρδιά. Είναι το πλησιέστρο πράγμα που υπάρχει σε DMAC. Δηλαδή δεν υπάρχει ε, DMACC, τους χτυπάω με, ε, με nerve points και ναι, σκοτώνω ναι. τον άλλον. Αρχίδια μύδια, κουνουπίδια. Λοιπόν, Λοιπόν, και του λένε θα μα δείξει τον Τι Μακ σε αυτήν την. το σωρό από τούβλα. Έτσι είναι ένα. Μια βγιαστιβατούλα. Πολύ σωστά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, εκείνη τη στιγμή είναι έτοιμο να χτυπήσει το τούβλο και του λένε οι διοργαντέ του κομιτέο το τελευταίο μόνο να σπάσει. Δηλαδή να χτυπήσει το τούβλο. Το πρώτο και να σπάσει το τελευταίο. Το καταφέρνει φυσικά και εκείνη τη στιγμή ο Μπόλογιανγκ που παίζει το ρόλο του Τσόγλι λέει την περίφημη ατάκα impressive, but bricks don't hit back. Έτσι. Και μεταφράζεται στην πρώτη φουρνιά υποτίτλων στην ελληνική αγορά. Δεν ξέρω αν ήταν να ή Μπορεί και όχι. Μπορεί και όχι. Να. Εντυπωσιακό, μα τα τούβλα δεν χτυπάνε από πίσω. Ποτέ τα τούβλα ποτέ. δεν έχει συμβεί ποτέ στην ιστορία τη της, της, τουβλικής παραγωγής. παραγωγή. Ιστορικά, σαν, σαν, υπότηλος, σαν υπότηλος, μου θυμίζει ε, το Αντίθεση Καρδιά του David Lynch. Mm -hmm. Μια μικρή παρένθεση που δείχνει μια πινακίδα που λέει Fuck off. <laughs> και από κάτω γράφει Τον κακό σα το φλάρο. <laughs> Είχε κέφια. Ναι. Τον κακό σα το φλάρο. Ναι, ναι, είναι. Είναι, είναι μερακλίδικο υπόδεικτο. Ναι. Κακά τα ψέματα τώρα, έτσι να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, φτάνουμε λοιπόν στο σημείο το οποίο ήθελα να σταθώ εγώ. Να πούμε καταρχήν ότι είναι μια από τι ταινίε που έγραψαν το σύγχρονο φρίλλο τη Canon Films. Έτσι είναι μια από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες της, της, φίλου. Ε, ε, Canon Films. Μια ταινία η οποία με ένα πενιχρό budget, μόλις τα 1,5 με 2 εκατομμύρια δολάρια... Ήτανε τόσο λίγο. Ε. Ναι, ήταν πολύ μικρό, πολύ μικρό budget. Και μάλιστα, ε, σύμφωνα με αυτά που έχει δηλώσει και ο ίδιος ο Βαντάμ, ο Βαντάμ πάλεψε για το μοντάζ της ταινίας. Η πρώτη... Βοήθησε κιόλα. Ναι, σε. η πρώτη βερσιόν της ταινία ήταν άθλια. Σύμφωνα με αυτά που έλεγε ο Βαντάμ, δεν, δεν, ε, δεν ήταν καθόλου κοντά στην πραγματική ψυχή της ταινία. και ο Βαντάμου ο ίδιος κάθισε με τους μοντέρ και ε, κέρδισε το στοίχημα να ξαναγίνει το μοντάζ της ταινία για να αποκτήσει τη μορφή που ξέρουμε σήμερα ότι για, να βλέπετε. για να βλέπετε και μιλήσαμε για budget να mm-hmm. κάνω μια μικρή παρέθεση γιατί κανω mm μια -hmm. έψαξα εγω εψαξα πολύ τον ε, μουσικό αυτής της ταινία. Mm -hmm. Okay. τον Paul Herzog ο οποίο mm -hmm. η μουσική. Πολ Χέρτσοκ. Να, ναι, πρέπει να πούμε ότι ε, ε, σπέρνει, έτσι. Είναι φανταστική μουσική. Το, το κεντρικό θέμα τη ταινία είναι εξαιρετικό. Ναι. Αυτό λοιπόν ε, έχει τέλο πάντων δώσει μια συνέντευξη. Τι, μία μάλλον συνέντευξη που έδωσε τη ζωή του και το ρωτήσανε <laughs> για, για, τα τρία σάντρα που έχει στο κάνει. Στο φίλαθλο. Ποια είναι τα άλλα δύο. Έχει κάνει και το kickboxer. Α, λόγω συνεργασία με τον Βαντάμ, ναι. Και, λόγω συνεργασία με τον παραγωγό συγκεκριμένα. Ε, Ποιο είναι ο παραγωγό. Ε, πρέπει να είναι οι δύο τη κάνων. Είναι ο Menachem Globus ah, Α, Ά, ο Mark τη Σάλε είναι, με συγχωρεί. Αυτός τον, και έχει κάνει μετά και μια μια αστυνομική που δεν τη θυμάμαι. Okay. Το θέμα είναι ότι αυτού νου, λοιπόν του είπαν ότι το budget είναι 750.000 δολαρια Και mm -hmm. μετά έμαθα ότι ήταν μεγαλύτερο, το οποίο είναι γενικά το κλασικό κόλπο που κάνουμε στου μουσικού. Ε, ναι, εντάξει, ξεκάθαρα. Πόσο είναι το budget, το κάνει διατρία και του λε τόσα παίρνουν, για αυτό εσύ παίρνει 20 δολάρια. μην ανησυχεί. Όλοι, όλοι, δουλεύουμε για τη φάση. <laughs> <laughs> ναι. ναι, ναι, ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Ε, να πούμε ότι ο Χέρτσογκ ε, φτιάχνει ένα από τα Πιο αναγνωρίσιμα μουσικά θέματα για μένα στην ιστορία του κινηματογράφου. Χωρί υπερβολή, χωρί ίγνωση υπερβολή. Το, το, και το βασικό μουσικό θέμα του Bloodsport είναι από τα πλέον αναγνωρίσιμα. Εγώ θα το έβαζα, αν όχι στην ίδια τάξη, προσέξτε, όχι σε ποιότητα. Ναι. Σε, σε, αναγνωρισιμότητα. σε αναγνωρισιμότητα. Δεν θα το βάλω σε επίπεδο Star Wars για παράδειγμα. Indiana αν, Jones. Αλλά δεν είναι πολύ μακριά από αυτό. Είναι σούπερ αναγνωρίσιμο κεντρικό θέμα. Ε, και εμ... με το ένα εκατοστό του μπάτζετ. Ναι, ναι, εμ... ναι, Τι ναι, 7 ναι. και λίγη ναι. Ο άλλο είχε. Ορχήστρε και μαλακίε. Και, ναι. ε, και πραγματικά έχει διάφορα καλά πράγματα τον Bloodsport τα οποία ξεπερνάνε την αξία του σενάριου του και των ηθοποιών που δεν είναι και καλύτεροι. Δηλαδή, ο του Whitaker είναι όαση Ακόμα και σε αυτό το, ναι, το, 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 ναι, το μικρό μέρο. Ναι. Στα τρία λεπτά που παίζει και δίνει ας πούμε, δεύτερο επίπεδο. Γιατί θυμάσαι, όταν βγαίνουν εκεί στην πόρτα για να πάνε να ρωτήσουν την κυρία Τανάκα, άμα πέρασε από εκεί ο Ζακλόντ. Την κυρία Τανάκα. Την κυρία Τανάκα. Και τον διακόπτη ο άλλο, ναι, ναι. α πουμε mm -hmm. Ο, ο λευκό μεγαλύτερο. Και αυτό πάντα δείχνει ρε παιδί μου, πω, τι θα γίνει. Πάντα με διακόπτη εκεί που πάνε να κάνω την ερώτηση. Και ο ίδιο ναι. αριστή ναι. και όλα αυτά. Δηλαδή κατευθείαν έχει ένα δεύτερο επίπεδο. Ο μόνο χαρακτήρα που έχει δεύτερο επίπεδο σε όλη την ταινία. Ναι, ε, στη, στο προηγούμενο podcast είχαμε ασχοληθεί με το No Retreat No Surrender που ο Βαντάμ παίζει να ήταν ο καλύτερο στο Ναι. Εδώ δεν είναι. Εδώ δεν είναι, είναι. Δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Γιατί, βέβαια, ο, ο λόγο που δεν είναι είναι ότι έχει πολύ μεγάλο πρωταγωνιστικό ρόλο και φαίνονται με τη μία οι δραματικέ του αδυναμίε, να το πούμε έτσι. Υποκριτικέ του αδυναμίε. Δεν είναι για πολλά-πολλά. Όχι. Πραστώ. Ποτέ ναι. δεν ήταν ο Βαντάμ. Βελτιώθηκε όχι. λίγο. Ε, θα πω εγώ με τον καιρό. Θα πω για παράδειγμα, επειδή το, τώρα που μιλάμε για τι. Ε... Νομίζω λογικό έτσι. Δηλαδή, κοίταξε, όταν δίνετε, Όχι. Ε. Δεν είμαι σίγουρο ότι ξέρει ότι πάντα ε, επειδή παίζει σε κάποιε ταινίε σου δίνει την ευκαιρία να βελτιωθεί. Νομίζω ότι ο Βαντάμ ε, προσπάθησε πολύ περισσότερο από ότι του δίνεται το credit γενικότερα. Okay. Ε, δεν νομίζω ότι, ότι έγινε ποτέ κάποιο ξυγχρονιστικό το οποίο. Νομίζω ότι και αυτόν και τον Άρλοντ uh, απλά του συνηθίσαμε γιατί είναι τόσο γαμάτι στα άλλα. Ε, πιστεύω. Είναι, είναι τόσο ναι, σύμπερο ναι. παρουσίε. Εντάξει, μετά, και επίση και οι δύο έχουν λίγο αίσθηση του χιούμορ με την πάρτι του. με από την άποψη ότι. Επειδή μου είπανε σημαίνει μετά το παίζανε αυτό. Ναι, και αυτό, και αυτό ένας, είμαι, ναι. Ναι. είναι. Ποιο καλ, Βάρζενέγκερ είναι καλό. Είναι τίμιο οποίο, Εδώ βλέπουμε ότι παίζουν βίντεο το Karate Champion. Το Karate Champion είναι το, 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 το Wave The Exploding Fist. Είναι το Karate Champion. Είναι το Karate Champion, Ωραία. Και τον δικάζει τον Τζάξον ο Frank Dukes. Αυτό έψαχνα τώρα. Εγώ θεωρώ, α πούμε, ότι μια μεγάλη στιγμή τη καριέρα του Damme, όπου έπαιξε όσο καλύτερα μπορούσε είναι το Nowhere to Run. John αυτό. Όχι, όχι, όχι. Το Hard Target σκέφτεσαι εσύ. Με τη Ροζάνα Αρκέτ και τον Κέραν Κάλκιν. Που είναι ίσω η καλύτερη προσπάθεια του Damme να παίξει ένα ρόλο μέσα σε μια action ταινία που βγάζει ένα δραματικό βάρο. Ε, πραγματικά αξίζει τον κόπο, δεν το λέω υπερβολικά. Πραγματικά είναι, είναι πολύ συμπαθή αυτή την ταινία που λε. Κοίταξε να δει, δούλεψε. Ναι. Δηλαδή, Προσπάθησε. Έ, έκανε μια προσπάθεια. Βέβαια, αυτό, μιλάμε για μια ταινία η οποία έρχεται αρκετά χρόνια μετά από το Bloodsport, έρχεται το 1993. Είναι, ναι, είναι πιο ε, και μην ξεχνάμε κιόλα ότι ο Βαντάμα από την ώρα που ξεκινάει να δουλεύει και να γνωρίζει την επιτυχία με τον Bloodsport, δουλεύει αδιάκοπα. Ναι. Δηλαδή, αν, σκ, αν κοιτάξουμε το, το, τη φιλμογραφία του και έχουμε Bloodsport το 88 Black Eagle την ίδια χρονιά το Cyborg το 89, το Kickboxer την ίδια χρονιά δύο ταινίε το 90 το Lionheart και το Death Warrant, το Double Impact το 91, το Universal Soldier το 92 το Nowhere to Run το 93 ε, το Last Action Hero το 93 το Hard Target full. Με, το, με τον John Woo που και αυτό είναι μια, είναι μια πολύ μεγάλη στιγμή τη καριέρα του με τον John Woo που... Ε, αυτό το είχαν αυτοί οι ηθοποιοί που δεν είναι. Και... Τόσο καλή, ρε παιδί Δεν είναι ο Ντε Τελούι, προφανώ. Αλλά δουλεύουν πάρα πολύ και το έκανε <laughs> 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 και ο Ένσβαρτ. αυτό, έτσι. <σχερ> ξέρω, δηλαδή ο είχαν ο και motivation και κινητρό και προσπαθούσαν πάρα πολύ. Όπω και ο Σταλόνε, ο οποίο πιστεύω ότι εξελίχθηκε σαν ηθοποιό από το, αυτό που άρχισε μέχρι αυτό που έγινε στο κάπλο. Βέβαια, εγώ πιστεύω ότι αν κοιτάξει κανεί την αρχή τη καριέρα του, αν πούμε ότι ο ρόλο που τον σπάει, που τον γνωρίζει στο κοινό είναι το Rocky υποκριτικά είναι πολύ καλό στο Ρόκι. Ο... Σε, σχέση είναι με τον Βαντάμ ναι. και τον Σφατζενέκερ είναι. Ναι, ναι. Τώρα... Και φτάνει σε Ναι, ναι, ε, μπορεί να έχει αυτό τα limitations του, αλλά δεν συγκρίνεται νομίζω με τον Βαντάμ και τον Σφατζενέκερ. Είναι πολύ καλό Ο Σφατζενέκερ νομίζω. Εν τέλει έμεινε πολύ πίσω από όλου αυτού. Ο Βαντάμ δούλεψε πολύ περισσότερο στο craft του. χωρί αυτό να σημαίνει ότι έκανε πολύ, πολλά πράγματα. Ναι. Αλλά we digress. Ναι. Γιατί η ουσία Και... τη σημερινή εκπομπή Και... είναι, μία. Είναι ο άνθρωπο που κρύβεται πίσω από τον Bloodsport. Είναι ο ανυπέρβλητο απαταιώνα Frank William Dux. Επιτέλου, Frank. Ο απαταιώνιο. Απαταιώνιο, πραγματικά. Ο μεγάλο απαταιώνιο. Λοιπόν, σε περίπτωση που πολύ λογικό δεν γνωρίζετε ποιο είναι ο Frank Dux. Θα σα ενημερώσουμε. Ο Frank Ντούξ είναι ένας πολεμικοτεχνήτης, έτσι, ένας μάστερ ένας και... των πολεμικών τεχνών και συγκεκριμένα ένας μάστερ του νινζούτσου, της πολεμικής τέχνης των νίντζα, η, 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 η ύπαρξη της οποίας με τα χρόνια ε, αμφισβητείται έντονα yeah. από τον χώρο των πολεμικών τεχνών, δηλαδή ε, ε, εκείνη την περίοδο στα, από τα τέλη της δεκαετίας του περίπου και μέχρι... Στι αρχέ των 90s είναι η χρυσή εποχή των νίντζα στο κινηματογράφο ναι, κο... του, του δυτικού πολιτισμού. Ω πολεμική ninja. τέχνη όμω, πού στέκει. Ω πολεμ... 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 ναι. πολεμική, τέχνη στέκει ε, στους στου νίντζα που ήταν μια, μια κοινωνική τάξη ασασίνων, δολοφόνων ναι. στην ε, Ιαπωνία. Η παρουσία των οποίων και η ύπαρξη των οποίων, ε, Όπω και η τέχνοι του, αμφισβητείται όλο και περισσότερο με το πέρασμα των χρόνων. Και η παρουσία ακόμα. Ναι, ναι, ναι. Ότι η ύπαρξη των, των νίντζα ω ως, ε, ως ξέχωρη. Ω κάστα. Ως... Ναι, ναι, ω ως ξέ, ξέχωρη κάστα. Ε, υπήρξαν κάποια βιβλία που του υποστήριξαν, όπω είναι το. Κατά τα λοιπά, πολύ πιστικό The Ninja, νομ, νομίζω The Ninja του Stephen K. Hayes, το οποίο το είχα διαβάσει και εγώ τότε και ήμουνα Υπάρχουν να! Έχει ιστορικά στοιχεία! Πήπες, <laughs> όπως αποδεικνύεται. Ε, η νίντζα ουσιαστικά είναι ένα δημιούργημα, μυθολογικό δημιούργημα της Ιαπωνικής κουλτούρας που ήρθε πολλά χρόνια αργότερα από την υποτιθέμενη ιστορική τους ε, παρουσία σε πολέμους. Ε, είναι ακόμα πάρα πολύ δύσκολο να αποσαφηνίσει κανείς την πραγματική του ιστορική θέση. Ναι, αυτό δεν είναι σαμουράι. Όχι, όχι. Ιστορικά στέκει και υπάρχει ολόγος. έτσι. Δηλαδή, είναι, είναι λίγο θολό το τοπίο. Είναι πάρα πολύ θολό το τοπίο και γι' αυτό ακριβώ και η τέχνη του παραμένει θολή. Δηλαδή η σχέση του με τον αποκρυφισμό. Γιατί η, το Ιντζούτσου είναι ίσω η, η τέχνη που έχει. είναι πιο κοντά στον αποκρυφισμό από οποιαδήποτε άλλη πολεμική τέχνη. Okay. Έχει σχέση με την. Με την εξαφάνιση, με το, με το invisibility, με τα εκρηκτικά, με την ικανότητά σου να είσαι καλό ηθοποιό για να κρύβεσαι μέσα στον κόσμο. Λίγο πιο ταχυδακτηλουργικό Ναι. Ω πολεμική. Ουσιαστικά οι ninja θα, θα, θα ήθελαν να μα του παρουσιάσουν και μα του τους έχουν παρουσιάσει μέσα στα χρόνια ω τα special ops των πολεμικών τεχνών. Τις, <topRC> τα special forces των πολεμικών τεχνών. Κάπω έτσι. Invisibles. Ναι, the invisibles και invincibles επίση. Ο Frank Dux λοιπόν. Ε, αρχίζει και γίνεται γνωστός επί της ουσίας από τον Bloodsport. Αυτό, αυτά τα λίγα γράμματα στο τέλος της ταινία ε, γνωρίζουν τον Frank Dukes σε έναν τότε δυτικό κόσμο και ειδικά στην Αμερικάνικη αγορά που διψάει για πολεμικές τέχνες και πολύ περισσότερο για νίντζα. Ο που δουλεύει και ω συντονιστή μαχών, ή κάνω λάθο. Ναι, ναι, βεβαίως βεβαίω. Ναι. Είναι ο άνθρωπο που είναι διαρκώ πίσω από τι σκηνέ του Bloodsport. Coordinator. Ναι, ναι coordinator. Άρα ξέρει να βαράει, δεν είναι κανένα μαλάκα. Έτσι δηλώνει. Το τι ξέρει τελικά ο Frank Ντούξ είναι και αυτό έντονα αμφισβητούμενο. Σαν του Νίτζα. Δηλώνει μάστερ yeah. των πολεμικών τεχνών. Δηλώνει ότι είναι μαθητή του Σέντζο Τάγκερ Τανάκα, ο οποίο είναι ένα όνομα που συναντάμε σε ταινία του James Bond. Έτσι. Το You Only Live Twice. Το You Only Live Twice, πολύ σωστά. Που είναι η πρώτη ταινία, αν δεν κάνω λάθος, που εισάγει του Νίτζα στο δυτικό κινηματογράφο. Και όταν του είπαν ότι ε, υποτιθέμενο σενσέι σου δάσκαλος. Είναι, ένας κακό, είναι ένας, μια ε, χαρακτήρα τη ταινία του James Bond. Είπε ότι ναι, και ο Ιαν Φλέμινγκ από, Απ την κανονική ζωή λέει έπαιρνε τα Ο, ο Δόκτωρ δεν σε... υπήρχε. Ε, βέβαια. Τι... <laughs> ε, τον το λέγανε Δόκτωρ Γε yes, <laughs> και τον αλλάξα <laughs> λίγο για να μην για κάνει μήνυση. Κατάλαβε. Το νησί με Υφαι... <laughs> ε, το ηφαίστειο. Εδώ, εδώ έχουμε φτάσει στο σημείο που <laughs> ο Ζαν Βαντάμ είναι έτοιμο να κάνει το περίφημο Deep Mac, το άγγιμα του θανάτου. Στα τούβλα. Αυτή η σκηνή με τα τούβλα πάντω. Είναι πολύ καλογυρισμένη. Ναι, είναι ναι, ναι. Τρός, πάρα τρός πολύ ναι, ναι, ναι. καλογυρισμένη και εκπληκτικό. ντύσιμο Φαντάμ. Ναι, έχει ναι. Το μεγαλύτερο ντεκολτέ που έχει φορέσει ποτέ άντρα. Σωστό, που με φανέλα μου... και, και, και ψηλομάσκαλο παντελόνι με ψηλή ναι, ζώνη. Ναι, ναι. είναι έτοιμο για το βίντεο κλιπ των ε, VIP. Ναι. Ναι. <laughs> ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Νύχτε ναι, ναι. ναι. στην Μύκονο. Με την Πανσέλινο τον... μαζί. Πολύ ναι. σωστό. Ο Φραν Ντούξ, λοιπόν. Όχι, αυτό είναι κακακορίτσια ή όχι. Αχ, ναι, είναι. Η VIP είχαν άλλο κομμάτι. Τέλο πάνω θα το βρούμε. Ε, θα το βρούμε, πού θα πάει. Mm -hmm. ε, ο Frank Dux λοιπόν γίνεται γνωστός από το Bloodsport. Αρχίζουν και τρέχουν ε, άρθρα για αυτόν στο go-to περιοδικό της εποχής στο Black Belt Magazine και όχι μόνο. Όπου ο Frank Dux μας αποκαλύπτει ότι όχι μόνο ήταν ένας, είναι ένας σύγχρονο νίντζα mm -hmm. αλλά ήταν και ένας ε, παρασημοφορημένο. Εκπρόσωπο του Αμερικάνικου στρατού έχοντα πάρει μέρο σε διάφορε Black Ops αποστολέ στο Βιετνάμ, παρά ναι. το γεγονό ότι τότε σύμφωνα με τα ιστορικά στοιχεία ήταν, ήταν 17 χρονών. Και δεν υπάρχει πουθενά. Και φαντάρω αφού τέλειωσε το Βιετνάμ. Ναι, ναι. ναι. Και έγινε φαντάρω αφού. Αλλά αυτό μα λέει ότι ναι, αλλά εμένα μα στρατολόγησαν όταν ήμουν. Μάλιστα, υπάρχει η περίφημη ιστορία που λέει μα στρατολόγησε ο, αρχη... ο τότε αρχηγό τη CIA, όταν με συνάντησε μια τολέτα που κατουράγαμε δίπλα-δίπλα. Δηλαδή, μιλάμε για επικό τύπο. Μιλάμε για ήρωα, όχι τώρα μαλακίε. Γιατί άλλωστε, πώ στρατολογεί η CIA. <laughs> ναι, σε βλέπει και. <laughs> Πράκτορε. Ωροπουλή <laughs> έχει μορτή. Πολύ <είσαι, laughs> κίτρινο το κατουρά. Είσαι, είσαι στο μομπέτερ. <laughs> <laughs> σε βλέπει να κατουρά. Έλα εδώ. Ναι, σε βλέπει <laughs> ο Χαβόκ. Έτσι ναι. και σου λέει άσπο λίγο. <laughs> Εκπροσωπώ <laughs> μια μυστική κάστα πολεμιστών. Για άλλα από εδώ! Επίση, ε, να, πούμε... να, πούμε... ότι εμένα, και, σε μένα και το στόλιο μα την έχουν πέσει πολλέ φορέ το Μομπέτερ για να μα ε, στρατολογήσουν σε μυστικέ υπηρεσίε. Πάρα πολλέ φορέ. Απλά επειδή. Συνήθω εγώ, γιατί δούλευα για την ΚΙΠ. Ναι. Σε είχα δει τότε. Και την τουρκική, τη ΜΙΤ. Επίση και, και, για του δύο. Ε, να Η πούμε. ΚΙΠ λέγεται ΜΙΤ. Ναι. Γιατί? Στα ελληνικά. Ναι. Ε... Η μυστική υπηρεσία Τουρκία με ύψιλον. Ά, δεν αντέχω χώρα, μα δε ε, δε αντέχωσα χώρα, είμαστε. Πόσο γάμα ε, Να πούμε βέβαια εδώ <laughs> ότι ε, το πιο ωραίο παπατζηλίκι που μπορεί να πουλήσει κάποιο mm -hmm. είναι ότι ε, δούλευα για τη CIA. Ναι. Γιατί η CIA θα βγει και θα πει προφανώ. Ναι, καμία σχέση. Να πούμε ότι τον κυνήγησε τόσο ο Αμερικάνικο στρατό όσο και η CIA ναι. για, τα, για τα λεγόμενά του. Ε, σε κάποια φάση ήθελα να. να να σα διαβάζω μερικά αποσπάσματα από την αυτοβιογραφία του, που είναι ένα μυθικό βιβλίο. Ε, αλλά θα μα έπαιρνε πάρα πολύ χρόνο και πραγματικά θα έπρεπε να αφιερώσω μια ολόκληρη εκπομπή στον, στον Frank Dukes. Λοιπόν, έχω να σα πω λοιπόν, για να, σας καταλάβετε, για να καταλάβετε τι απαταιώνα είναι ο Frank Dukes. Έχω μαζέψει εδώ με διάφορα άρθρα που έχω βρει, mm -hmm. ε, μερικά από τα καλύτερα πράγματα που ο Frank Dukes έχει πει ότι έχει κάνει ή έχει αναμειχθεί. Mm -hmm. Ωραία, ξεκινάμε. Κάποια στιγμή μου προσφέραν 25.000 δολάρια για να σκοτώσω τον Στίβεν Σιγκάλ. Βαντάμ. Ποιο. Κάποιοι. Τι θε τώρα. Η Χαμά. Είχε πολλά. Χαμά. Γιατί καιρό να κάνω και εγώ λίγο τον Μάρκο Σεβερλί. Ναι. Ναι, τον Στίβεν Σιγκάλ. Δεν το έκανε. Δεν το έκανε. Πήγε και το στο Στίβεν Σιγκάλ. Άρα τον έσωσε. Άλλο απαταιώνα από εκεί. Άλλο. Θα τον πιάσουμε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν. Το βραβείο ναι. του Φρανκ Ντούξ ω νικητή του κομιτέ είναι ασπαθή. Mm. Επαναλαμβάνω. Το βραβείο του Frank Ντούξ από το κομιτέ είναι ένα ασπαθή. Αν να πούμε ότι επειδή στηρίζεται, έχει υποστηρίξει ότι έχει κερδίσει το κομιτέ, έτσι. Όχι μια και δύο φορέ. Ε, αποσύρθηκε αίτητο. Okay. Ναι. Δηλαδή, μη γαμίσω. Ναι. Δεν είναι όποιο λοιπόν, όποιο. Συ, συγκεκριμένα, ναι. μιλάμε με νούμερα τώρα. Μισό να τα βρω. Με στοιχεία. Λοιπόν, <actrice> <Μεραβολοί. laughs> ε, μισό λεπτάκι να βρω τα νούμερα. Κάπου εδώ πέρα είναι. Σέντζο Τάγκερ Τανάκα. Καβλέα Σέντζο Τάγκερ Τανάκα. Λοιπόν. Ε, 329 νίκε. Ναι. Μία ήττα 7 ισοπαλίε. E, so Έχει μία ήττα. Ε... μετά άρχισε να λέει ότι έχει μηδέν. Ποιο ναι. ποιο έχει ποιο όταν... μηδέν ήττε. Μηδέν α, ίστες, okay. Να πούμε λοιπόν ότι. Θα το βρω, παιδιά, μια στιγμή γιατί είναι. είναι... θα φύγει μπύρα, παιδιά. Έχει να το βρει να πω κάτι άλλο. Ναι, ναι, Επειδή είναι τόσο. Ε... Παγκόσμιο, α πούμε, ρεβιζιονιστή. Ναι. Δεν, mm. λέει απλά ψέματα για τον εαυτό του. Έχει πει ότι και ο πατέρα του ήταν, λέει, στη Μοσάτ. Ε, ναι. Όσο ναι. Ζούσε, ναι, 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 ναι. Πριν το δεύτερο παγκόσμιο να σημειώσουμε ότι η Μοσάτ δεν υπήρχε πριν το δεύτερο παγκόσμιο. Προφανώ. Ναι, υπήρχε όμω η μυστική τη βερσιόν. Ακριβώ. Και εκεί είναι που σε πιάνουν όλοι. Η πρόμοσάτ. Ό,τι και να πει, σου λένε. Το The Secret Man. Αυτό σε θέλουν να νομίζει ρε βλάχο. Το The Secret Man. Το The Secret Man είναι το. Η αυτοβιογραφία του. με, το, με το απίστευτο εξώφυλλο He was the CIA's finest covert operative The subject of the martial arts film Bloodsport um, a bridge to international organized crime, a legend on both sides of the Iron Curtain, his true identity always concealed from the people he served. He was the secret man, an American warrior's uncensored story. Έχεις από το παντελόνι μου. Ε, έβγαινε για πύρα. Ε, 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 έπαινα. Ε, έβγαινε ε, για πύρα. Έπαινα, ε, ρε. Έπαινε ναι, για πύρα. Ναι, 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 ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Αυτό. Ότι, ε, το, το, πιο εύκολο πράγμα είναι να πει ότι είμαι CIA. Ναι. Η CIA θα το αρνηθεί. Ισικά. Και μετά μπορεί να βγει εσύ να πει Ε, τι θα λέγανε. Ότι ήμουνα... Βεβαίω. Στο Σα... τέλο του Bloodsport ταινία. Το, σαν το Jack Barry στο so Confessions of a Dangerous Mind. Έτσι. Ναι. Βεβαίω. Στο τέλο ταινία αναφέρω τα εξή. Από το 1975 στο 1980, ο Frank William Dukes αγωνίστηκε σε 329 μάτ του κομιτέ. Αποσύρθηκε αήτητο ω ο παγκόσμιο πρωταθλητή βαρέων βαρών του κομιτέ. Ο Μίστερ Ντούξ είναι ακόμα, έχει ακόμα 4 παγκόσμια ρεκόρ. Πιο γρήγορο, ε, πιο γρήγορο ε, νοκάουτ στα 3,2 δεύτερα. Πιο γρήγορη μπουνιά με knockout 12 δεύτερα. Ναι. Πιο γρήγορη κλωτσιά με knockout. 70. Α, ε, με συγχωρείτε. όλο ρεκόρ. Ναι, 72 μίλια ανά ώρα. Και most yeah. consecutive knockouts in a tool, δηλαδή διαδοχικά νοκάουτ 56. Έχετε τη στο 70. Έλα τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έλα τώρα. Αφού δεν είχα κουμπί, έλα τώρα. Μόνο. Άμα είσαι σε φίλε γίνονται πολλά πράγματα. Υπάρχει βέβαια ναι. ένα, ένα, ένα θεματάκι mm. το οποίο. Ε, <laughs> Μαθηματικά δεν στο... είναι. Ε, ναι. Ε, ναι, θα πούμε πολλά, αλλά αυτό είναι το αγαπημένο μου. Είναι από ε, έναν αγαπημένο μου YouTuber που λέγεται Pinkman ο οποίο πραγματικά έχει αποδομήσει τον Frank Dukes όσο λίγοι ακόμα και περισσότερο από το, από το θρηλυκό πλέον άρθρο των Los Angeles Times ε, που σύμφωνα με τον Frank Dukes ε, πληρώθηκε από αντιπάλους του στον χώρο των πολιτικών τεχνών έτσι να θα λέμε αλείως. αυτά γιατί το, γιατί... το... το κυνηγούν ελάτε λοιπόν έχουμε λοιπόν και λέμε ε, μισό λεπτό να σε πω τα νούμερα λοιπόν να το τα βρίσκω λοιπόν ωραία 56 knockout λέει λοιπόν το εξή. με συγχωρείτε Α, με συγχωρείτε λοιπόν για να μπορέσει ο Frank Dukes να έχει βγάλει knockout 56 άντρε, 56 μαχητέ, σε ένα και μόνο τουρνουά, ώστε να νικήσει, ο, ο αριθμό των ανθρώπων που θα έπρεπε να υπάρχουν σε αυτό το τουρνουά ακουμπά το άπειρο. Και εξηγεί ο Pinkman. Κάθε φορά που θε να προσθέσει ένα γύρο σε ένα τουρνουά, το οποίο είναι τουρνουά knockout, ναι. και όχι με βαθμολογία, είναι knockout, πρέπει να διπλασιάσει τον αριθμό των συμμετεχόντων. Δηλαδή. 64 αθλητές θα αγωνίζονταν ε, σε 6 γύρους, σε 6 γύρους νοκάουτ, αλλά για να πάμε στους 7 γύρους θα πρέπει να τους φτάσεις στους 128. Ναι. Ωραία. Πρόδος. Ναι. Έτσι λοιπόν, όταν λέει ο Φρανκ Ντούξ ότι αντιμετώ, αντιμετώπισε σε ένα τουρνουά 56 άτομα και κέρδισε, ο αριθμός των συμμετεχόντων θα έπρεπε να είναι 74 τετράκις εκατομμύρια, mm -hmm. 57 3 εκατομμύρια 594 δισεκατομμύρια, 37 εκατομμύρια, 927.936 αθλητέ. Δεν το θεωρώ απίθανο. <laughs> Αυτό που δεν είπε κάποιο δε 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 είναι ότι ήταν διαγαλαξιακό τουρνουά. Ναι, ναι, σωστό. Είναι διαγαλαξιακό το τουρνουά. Είναι, είναι το Space Jam των Πολεμικών Τεχνών. Βεβαίω. Και εγώ τον πιστεύω. Τον πιστεύω. Όλοι μας. Τον Όλοι μα. Είμαστε, ε, είμαστε, εδώ για να το προστηρίζουμε Πόσο τρανσπίραση ε, ναι. ε, Ρε παιδί μου okay, Οι άνθρωποι okay, κάποια φορά λένε ψέματα Αλλά για να φτάσεις στο επίπεδο του ναι, Πρέπει, να είσαι μεγάλος καβλέας Όχι να είσαι παθολογικός πρέπει, πρέπει να έχει μια άλλη ιδέα Για το πώς δουλεύει ναι. ο κόσμος Γενικότερα. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Είναι σχεδόν μια δηλαδή, τέχνη. Είναι, ναι. τέχνης, είναι ε, installation αυτό που έχει κάνει. Βεβαίω. Εγώ το ψήφισα για πρόεδρο. Βεβαίω. Καλά, εδώ έχουμε ψήφισε τον Τραμπ, δεν θα ψήφισα τον Frank Ντόξ. Εύκολα. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα ντοκουμιτέ. Ναι. Γιατί κάποια στιγμή του είπανε ρε Μεγάλε, έχει κερδίσει. τόσα και τόσα. Ναι. Έτσι. Ε, και σε κάποια φάση κέρδισε ένα σπαθί. Όμορφα, όμορφα. Τον ρωτάνε λοιπόν. Ρε, συ, μεγάλε. Το σπαθί είναι, το σπάθει, είναι το σπάθει, να πούμε, είναι. Λέει, το χρυσό μετάλλιο, πούμε. Ναι, το χρυσό μετάλλιο. Mm -hmm. Λέει. Δεν το έχω. Του που, που λένε Πού είναι. Το έδωσα ω πληρωμή για να σώζω κάτι ορφανά. Από κάτι πειρατέ τη Φιλιππίνε. Επαναλαμβάνω! Επαναλαμβάνω! Ο Frank William Dooks δήλωσε ευθαρσό και χωρί ίχνο πλάκα ότι το σπαθί βραβείο από το κουμιτέ εννοείται πω δεν το έχω Γιατί. διότι Γιατί. το χρησιμοποίησα ως πληρωμή ναι. για να απελευθερώσω ε, ορφανά τα οποία είχαν. Ε, απαγάγει πειρατέ στι Φιλιππίνες Γιατί οι πειρατέ προφανώ αυτό που θέλουν είναι το σπαθί. Εννοείται. Έτσι, γι' αυτό έχω the first place. Ε, δεν είναι, δεν έχουν είναι, απαγάγει είναι, το, τα κάτσερ, παιδιά. Δεν το σπαθί του κυριλία, είναι το σπαθί του Κουμητέ. Και μάλιστα ναι. γιατί ο Ντούξ είναι τόσο καυλαία που δεν έχει φίλτρο να το, το πει ότι. Στα, στα, σταμάτα εδώ, σταμάτα εδώ. Μην πει άλλο, σταμάτα εδώ. Το συνεχίζει και ναι. λέει. Πολλά από αυτά τα ορφανά είναι πλέον στι ΗΠΑ. Και πολλά από αυτά τα σκότωναν για μένα. Ναι! Ναι, ρε Frank Γιατί έχει και στρατόρφανον. Ναι, έχει στρατόρφανον! Μαλάκα έχει στρατόρφανον! Τι άνθρωπο. Τι, τι ήρωα. Υπέροχο, υπέροχο. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Ε, μου αρέσει όμω το, το πειρατέ. Δηλαδή θα μπορούσε να βρει <laughs> κάτι άλλο, ρε παιδί μου. Τα έδωσε σε. Κάτι. Όχι, ε, σε Όχι, σε τσάρι τη, σε οτιδήποτε τα Έχω. έδωσα. Το τέτοιο να... Όχι, γιατί... Έπρεπε να είναι πειρατέ. Δηλαδή, δηλαδή... <laughs> σε φάση διαβάζω <laughs> Κόναν. <Καταλάβες. laughs> δηλαδή η κόκκινη σόνια και. Περιέργω όταν έκανε αυτή την. Ε... Την... Την... την παραδοχή. Όταν παραδέχτηκε <laughs> ότι. αποκάλυψε ότι έτσι έδωσε το σπαθί. Ναι. Κανένα από τα υποτιθέμενα παιδιά <laughs> δεν εμφανίστηκε. Γιατί <laughs> <τέτοια laughs> Yeah, Γιατί δεν, δεν μιλάνε ναι, όμω. Ναι. Δεν, mm -hmm. δεν μιλάνε. Άρα είναι μυστικό στρατό ορφανό. Έτσι. 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 Ναι. Όπω ναι, όλα μυστικά είναι σε αυτή την περίπτωση. Ε, λατρεύω αυτού του ανθρώπου. Ναι, ναι, ναι. Του λατρεύω αυτού του ναι. ανθρώπου. Ναι. Έχουν χτίσει μια ε, μυθολογία επί τη ουσία γύρω από τον εαυτό του. Την οποία δεν ξέρω. Εκεί είναι το θέμα μου. Δεν ξέρω αν την πιστεύουν ή όχι. Αν την πιστεύουν. Εγώ πιστεύω ότι, Εγώ πιστεύω ότι ο Ντούξ πιστεύει απόλυτα φάση. Ε, του. Τότε υπάρχει πρόβλημα. Έλα, έχει φάει πετριά αυτό. Δεν είναι, την έχει φάει έτσι. Τότε υπάρχει πρόβλημα. Είναι για τα ψυχοφάρμακα. Δηλαδή... Το... Ε, <laughs> είναι χαμάτο, θε να πει. Το ένα δεν αποκλεί το άλλο. Καλά, ναι. Πρώτον. Αλλά δεύτερον, το κάνει ω ε, κάποιο σοου ή το πιστεύει. Αν ε, το πιστεύει. Ο <laughs> Χάιν είχε σχολέ. Νιντζούτσου το, το έκανε ω. Ε, είναι θεμέλιο τη καριέρα του. Ξέρει, <σύγελ> <σύγελ> ξέρει πολεμικέ τέχνε, έτσι. Οικάζουμε. Ε, ε, <σύγελ> δεν αποδεικνύεται από πουθενά. Δεν τον έχει δει κανεί. Πέδι μου, <πούλησε σύγελ> τέτοιο παπά που τον φέρνανε για σεμινάρια ε, αστυνομικέ δυνάμει διαφορών χωρών και ειδικέ δυνάμει. Οκ. Okay. Σύμφωνα με τον Φρανκ με τον, με Ντούξ τον, με τον και είναι κάτι το οποίο ανησυχητικά δεν έχει ε, ε, διαψευστεί. Έχει πάρει μέρος δηλαδή έχει παίξει ρόλο. Στην σύνταξη του εγχειριδίου των Navy Seals. Οκ. Okay. Μιλάμε δηλαδή για παπατζή, ο οποίο το πήγε αλλού. Ε, Ξέρετε ε, ποιο ναι. είμαι εγώ. Εγώ δεν θα σα πω πώ το παλεύετε. Εγώ πάντω είχα στην πρώτη μου. Ο Όρσον μπάτα... Γουέλι των Παπατζήδων. Ναι, ναι. Κάπω έτσι. Ναι. Στην πρώτη μου μπάντα ο Μπασίτα. Να. Ήταν σαν ο Ήταν ένα τύπο που ήταν φεταίο ρε παιδί μου, έτσι είχε τέτοιο. Και μετά πήρε δίπλωμα νιτζίτσου, έλεγε. Το οποίο το λέω και εγώ τόσο καιρό. Δεν ξέρω αν υπάρχει όχι. Δεν με αφορά κιόλα. Άνοιξε Άνοιξε τότζο. Μετά ανέτρεφε. Πώ λέγονται αυτά τα, τα, πουλιά με το μεγάλο Όστριτ, πώ λέγεται. Στα ελληνικά. Στου Στουρθοκαμίλου. Και μετά. Η τελευταία του δουλειά, ξέρετε τι κάνει αυτή τη στιγμή. Δίδασκε νιτζούτσου στου Στουρθοκαμίλου. Όχι, απλά τη είχε και Το οποίο θα μου αυτό μάλλον. Θα γαμούσε αυτό Έχω αρχίσει ήδη να γράφω το σενάριο. Θα γαμούσε αυτό μια στρατιά από μαλακαν νιτζα στου Στουρθοκαμίλου. Το θέμα είναι ότι παίζουν όλα αυτά και λε. Η δουλειά του όμως είναι να είναι σε πλοία ε, τα οποία πηγαίνουν ας πούμε, ah, γύρω, από την Αφρική yeah. με κουμπούρια και όπλα και ah, έτσι. of fortune. Ναι. Yeah. Και yeah. αυτό yeah. είναι αποδεδειγμένα δουλειά του. Και λες, α, ah, τελικά αυτός σκοτώνει ανθρώπους. <laughs> και λες, γι' αυτό ανησυχώ. Όχι ανησυχώ, γι' αυτό εξητάρομαι από την uh, ιδέα yeah. του. Ναι, yeah. δηλαδή, no, μπορεί έχει να υπάρχει, αυτό. Αντώ... Να έχει μια αλήθεια εκεί πίσω. Τυχοδιοκτισμό. Δει... Ζεράρντε ναι. Τεράστιο. Τεράστιο. Βγαίνει ταινία. Με φασμπέντερ στο ρόλο του Μάλκο. Τι λες τώρα! Ναι. Πω, oh, φτιάξε με. Να τα πούμε αφα. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τι τις, με, με τις, με τις, με, με τις ε, μυθοπλασίες του Φρανκ Ντούξ. Τι άλλο έχει πει. Ε, ε, λοιπόν, σύμφωνα με τον Φρανκ Ντούξ, λοιπόν, ε, σε κάποια φάση στον, των γυρισμάτων παραξηγήθηκε πολύ έντονα με τον Βαντάμ τι αθλητικέ ικανότητε του οποίου δεν τι είχε πολύ ψηλά. Δεν, ο Ντούξ του Βαντάμ. Ναι, ναι, ο Ντούξ ναι. του Βαντάμ. Και ε, υπήρχε λοιπόν μια έντονη διαφωνία μεταξύ Βαντάμ και Ντούξ σχετικά με το πώ θα γίνει μια σεκάντ ενό ε, ενός, ενός, ενός... καυγά. Ναι. Ενό αγώνα του κομιτέ. Ε, Διαφωνήσαν έντονα, με συγχωρείτε. Ε, και ο Φρανκ Ντούξ θέλοντα να αποδείξει ότι ξέρει καλύτερα, του στείλω ότι δεν άμπησε εμένα, εγώ είμαι κομιτέο. Μην ναι. είσαι μαλάκας, ε, λοιπόν, εγώ το έφερα στην Ελλάδα. Ναι, μπράβο. Σύμφωνα λοιπόν με τον Φρανκ Ντούξ, τον προκαλεί σε μάχη. Τον προκαλεί, επαναλαμβάνω, σε μάχη τον Ζαν Κλοντ Βαντάμ, τον πρωταγωνιστή του. Τον συναντάει στην κορυφή ενό πανύψιλου κτηρίου. Έτσι, στην ταράτσα. Στην ταράτσα. Στην ε, ταράτσα. Όπου ε... τον περιμένει ε, και έρχεται ο Βαντάμ στην ταράτσα και τον βρίσκει να στέκεται στο περβάζι τύπου στο κενό και λέει εδώ απαλέψουμε έτσι mm -hmm. ε, 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 και για να αποδείξει τον Βαντάμ ότι εγώ δεν παίζω mm -hmm. του έκανε και μία ε, γυριστή κλωτσιά ε, όντα ένα περβαζάκι τύπου mm -hmm. μερικά εκατοστά okay. και ο, σύμφωνα με τον Ντούξ mm -hmm. ο Βαντάμ είδε Τι είπε? ότι εδώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα mm -hmm. και αποχώρησε και είπε, του είπε απλά Frank, you're crazy. Και το αγόρασε δείπνο. Mm. Έτσι, να τα λέμε mm. αυτά. Εγώ τώρα λέω ότι αυτό μπορεί να είναι αλήθεια. <laughs> Μισό λεπτάκι να το σκεφτώ λίγο. <laughs> ναι, ναι, <laughs> ναι, ναι! Ναι, 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 ναι! Πώ, ναι! Είναι, είναι πολιτικά. Π... Έμαθε παγκάτω στον Βατρίνα. Είναι πάρα πολύ αληθιφανέ αυτό το πράγμα. <laughs> δηλαδή, μου ακούγεται πάρα πολύ λογικό. Ναι, ναι. Δηλαδή, εσεί δεν ξέρετε ανθρώπου που θα μπορούσαν να το έχουν κάνει αυτό. <laughs> ε, όχι, και, όχι να, να έχει... το κάνουν επειδή ξέρουν πολύ, να το κάνουν γιατί είναι τρελή ναι αυτό εκεί το πάω μακάρι να είναι αυτό μακάρι να είναι αυτό και να μην πουλάει παπά αυτό είναι στο μυαλό μας η πιθανότητα δηλαδή γύρω στο 99,99% 99 είναι ότι λέει ψέματα για πολλά πράγματα γιατί ε, αυτό το σενάριο ε, Θέλουμε όμως μια να ζωής σε είναι δηλαδή μου θυμίζει ε, κάτι ε, κάτι ταινίες κάτι βιβλία του Κίπλινγκ ας πούμε τότε στην Ινδία το, 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 το The Manhood King, α πούμε, πηγαίνω στο Καφύρι και τέτοια. Michael Caine Μάικλ Μέσον Κόνερι, πούμε. Mm -hmm. Mm -hmm. Ότι ε, ε, δεν είναι ψεύτη, απλά έχει χτίσει ένα ολόκληρο. Σύμπαν. Έχ, έχει χτίσει ένα ολόκληρο σύμπαν γύρω από mm -hmm. τον εαυτό του. Υπέροχο. Το οποίο είναι υπέροχο. Έτσι. Συνεχίζω. Να. Frank Ντούξ. Έχει στα χέρια του ένα βραβείο, ένα τρόπεο από το κουμιτέ. Όχι το σπαθί, ένα τρόπεο. Όταν λοιπόν βγαίνει το περίφημο άρθρο των LA Times, το οποίο τον, τον ξεσκεπάζει ω απαταιώνα. Yeah. Ε, ένα άρθρο το οποίο, όπω είπαμε, ο Φρανκ Ντούξ δήλωσε ότι έχει πληρωθεί από ανταγωνιστέ του για να πολεμήσουν τα ντότζο του και τι σχολέ yeah. του. Έτσι. Ε, οι ρεπόρτερ των LA Times βρίσκουν ένα μαγαζί με τρόπεα κοντά στο σπίτι του ε, στο North Hollywood. Για πω, μαγαζί με τρόπεα. Ναι, ο μαγαζί που πουλάει mm. τρόπεα. Τροπεάδικο. έτσι. Λοιπόν, ε, ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού δηλώνει στο LA Times ότι κομμάτια από το, από το τρόπεο του Ντούξ ε, φτιάχνονται στο κατάστημά του Το οποίο ο Frank Ντούξ έλεγε ότι είχε πάρει από το κομιτέ έτσι Στις Ε, Και όταν του το λένε τον Ντούξ ότι μεγάλη να σου πω Εδώ δίπλα στο σπίτι σου είχα ένα μαγαζί με τρόπεα <laughs> Και τα τρόπεα που φτιάχνει ο Mortis φτιά, μοιάζουν πολύ με το δικό σου Και σου λέει Α, έστω ο και στη μένη! Όχι, ρε. Ναι, γιατί είναι τόσο μεγάλο. Και δεν μπορούσε να πάει από κάπου αλλού, α πούμε, να τα πάρει. Όχι. Σοβαρά το ψήφισα για πρόεδρο. Είναι εντάξει. Δεν έχω λόγια για αυτόν τον άνθρωπο. Είναι συγκλονιστικό να ζει ένα τέτοιο πράγμα. Επίση, Συνεχίζω γιατί είναι αμέτρητα. Λοιπόν, ο Φραντ Ντούξ. Θέλοντα να δώσει ένα ρεαλιστικό βάρο στην ύπαρξη αυτή τη οργάνωση, λέω ότι παιδιά δεν ήμουν, δεν με εγώ Το κομιτέο ήταν υπό την αιγίδα του IFAA, <laughs> του επανομαζόμενου International Fighting Arts Association. Ναι. Ωραία, πάρα πολύ καλά. Γαμό. Καλά, πάμε. Υπάρχει μόνο ένα μικρό πρόβλημα. Το να εντοπίσει κανεί το IFAA είναι λίγο δύσκολο. Γιατί δεν υπάρχει. Ναι. <laughs> ε, από κάποιο σημείο και πέρα εξαφανίζονται τα ίχνη του και όλες οι προσπάθειες εντοπισμού του IFAA οδηγούν στο ότι ο Ντούξ ενδεχομένως να είχε δώσει κάποια λεφτά για τη δημιουργία ενός fake ιντερνετικού site. Έτσι. Οκ. Okay. Okay. Ε, Διόλου τυχαία. Dedicated. Η... Βεβαίως, ναι. Mm -hmm. ε, και το Black Dragon Fighting Society... Ε, μια οργάνωση που λέγεται ότι τώρα τρέχει, το τότε, όταν έγινε το, η αποκάλυψη που έτρεχε, τότε τα κομίτε, ε, τον αναγνωρίζω ως ένα από τους δέκα πατριάρχες του. Mm -hmm. Οπότε oh. η σύνδεση είναι λίγο. Υπάρχουν άλλοι mm -hmm. εννιά, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. 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 Ε, μάλιστα. Ε, Είχε φέρει και έναν ε, μάρτυρα. Μάρτυρα. Είχε φέρει ένα μάρτυρα, πολύ σωστά. Ένα τυπέ, είναι... έναν άλλον ε, ξυλοφορτωτή εκεί πέρα και λέει: Να ρωτάτε και αυτό, να ήμουν εκεί. Ήταν και αυτό εκεί, βρεθήκαμε εκεί και βαράγαμε ανθρώπου. Είναι ο, ο, ο λέει, άρτο... ότι, Ναι, ήμουν εκεί. Ο, ο Ρίτσαρτ Μπέντερ, ε, ο οποίο ε, μίλησε στον ε, σεναριογράφο τον ε, Σέλντον Και σε κάποια φάση υπό την πίεση του Σέλντον Λέτε, του είπε: Γιατί αυτές μαλακές, πλέ, τι είναι αυτέ τι παιδιά, τι άλλε θυμάμαι και μαλακίε. <laughs> Εν τέλει παραδέχεται ότι. Ε, ε, δεν ήταν αλήθεια αυτά που σας είπα και ο Frank Ντούξ μου είπε τι να πω ε, Ρε, παιδιά, σε κάθε, σε, κάθε, στροφή αυτής της ιστορίας είναι ο Φρανκ Ντούξ που λέει θα πω και αυτό είναι υπέροχο αυτό ο οποίος Φρανκ Ντούξ ε, τι κάνει είπαμε τώρα είναι σχολή σχολές, είναι σχολές okay. δηλώνει νίντζα οι... τι να σου πω ninja. τώρα ninja. δηλώνει νίντζα Νομίζω στο, έχει, στο και, TV. έχει και ναι. το, το τελευταίο του ενεργό post στο <laughs> instagram Ποιο κάδι έχει το ninja μάλιστα. Α όχι είναι, εντάξει ναι. είναι δύο, δύο ετών Τα μείω ninja νομίζω είναι στο teve θα πηγαίνει λογικά είναι, είναι, είσαι, είναι, δύο δύο ετώ, ετώ, ναι. είναι δύο ετών το, το πιο πρόσφατο post του στο, mm -hmm. ε, στο instagram ε, Official instagram of martial arts legend Frank Dukes έτσι ναι. και το site του το officialfrankdukes.com νομίζω ε, δεν υφίσταται πλέον εμείς το δω ναι δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια τώρα ναι το τελευταίο του post είναι περίπου την ίδια περίοδο είναι okay. το 2017 άρα αυτή τη στιγμή λογικά είναι σε αποστολή από τη CIA ε, ε, στην ε, πορεία, ναι, ναι το οποίο η CIA ντροπή ε, δροπ, του δεν το παραδέχεται Έτσι. θα έπρεπε να πούμε επίσης αυτό το σημείο το πόσο γαμάτο είναι ότι σε πολλέ συνεντεύξει το Frank Dukes, ακόμα και σε αυτέ που ήταν με γκη, φορούσε γυαλιλείου. Πόσο γαμάει. Δηλαδή, okay, να είσαι με κουστούμι για να φορά γυαλιλείου μαζί σου. Να φορά γη πολεμικών τεχνών και γυαλιλείου, σε εκτοξεύει λίγο στην, στην εκτίμηση. Είναι σαν να παίζει του κράμ. Ναι. ναι, 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 ναι. ναι, ναι. <laughs> είναι πολύ σαν να παίζει του Κράμμ. <laughs> είναι πολύ σαν να παίζει του κράμ. Δηλαδή, ναι, δεν σε ενδιαφέρει τίποτα. Okay. Και ό,τι κάνει ε, είναι okay. Δεν δε, δε πρόκειται να σε κοροϊδέψει ποτέ κανένα. Yeah. Γιατί αυτός. Γιατί αυτό. Γιατί, ε, γιατί, αυτός, γιατί ο άνθρωπο ναι. ο οποίο κοράει Ε, Άλλα πράγματα πρέπει να σα πω. Πρέπει να σα αποκαλύψω πρέπει να μοιραστώ μαζί σα. Μισό ε, λεπτάκι να βρω. Το φάει για το παραμύθι, λε ο Φαντάμ, ή όχι, Νομίζω πω ναι, τότε. Προ ε, τότε δεν νομίζω. Και, να και δεν μη... ήταν και ο μόνο που το είχε φάει τότε, νομίζω. Μιλάμε δηλαδή, δηλαδή βγει... για μια εποχή προδιαδικτύου, οπότε ναι. είναι πολύ εύκολο να υποστηρίξει πράγματα. Γιατί ναι, και... είναι πολλέ φορέ μαγνητική, έτσι. Δηλαδή... Σίγουρα, αριστερά. Και, και δεν, υπάρχει, δεν, υπάρχει, δεν υπήρχαν και πολλοί τρόποι για να πει Α, λέει λάθο, λέει ψέματα. Ξέρεις, όταν υποστηρίζει κάποιο κάτι και το πλασάρει πολύ καλά, ε, τότε δεν, δεν μπορούσε να διαψευστεί αυτό πάρα πολύ εύκολα. Όπω τώρα, α ε, βέβαια, νομίζω ε, και, ε, και ένα ε, δημοσιογράφο, δεν θυμάμαι σε ποια εφημερίδα, σε σοβαρή εφημερίδα, είχε βγει και είχε πει ε, ήμουν ένα ναίβ που Το πίστεψα τότε. Δηλαδή, σοβαρό δημοσιογράφο. Όχι... Αυτό που έκανε το ε, πρώτο αφιέρωμα στον Φρανκ Ντούξ Στο... Εγώ επαναλαμβάνω ότι πάρα είναι πάρα πολύ βρίσκεται. δύσκολο να μην πιστέψει κάτι το οποίο ε, δεν έχει τρόπο να, να, μην το δει να αυτό. γίνεται μπροστά σου αυτό. Δηλαδή, είναι, είναι εξαιρετικά δύσκολο. Ο Φραγκτουξ ήταν ένα άνθρωπο ο οποίο. Ε, κατά τα φαινόμενα Ατέγραψε Και κόπιαρε διάφορα στοιχεία Από την υποτιθέμενη Μυθολογική ιστορία των Νίντζα ε, Και τα έκανε δικά του ε, Ότι ο Φρανκ Ντούξ Είχε κάποιες γνώσεις Πάνω στους πολεμικές τέχνες Αυτό δεν αμφισβητείται Δηλαδή ξεκάθαρα είχε Αλλιώ <σίλωση> αλλιώς δεν γίνεται να το ναι, πλασάρει αν... τόσο καλά. Έτσι. Ναι, σε ειδικέ δυνάμει και αστυνομικέ δυνάμει. <σίλωση> ότι είχε κάποιε γνώσει πάνω στο αντικείμενο, ναι. Το εύρο το των γνώσεών του αμφισβητείται, καθώ και οτιδήποτε άλλο <σίλωση> έχει πει ποτέ στη ζωή του. <σίλωση> Όλε οι υπόλοιπε ιστορίε. <σίλωση> ναι, το οποίο εγώ το γουστάρω πάρα πολύ. Το να είσαι τόσο απαταιώνα, να είσαι τόσο διάτρητο γενικότερα, που πλέον οτιδήποτε λε, γι' αυτό δεν τυχαίο ότι έχει εξαφανιστεί εδώ και δύο χρόνια, δεν έχουμε νέα του α πούμε. Είναι ότι δεν έχουν από τίποτα. Δηλαδή αυτό. Αλήθειες. Εγώ νομίζω ότι είναι ο τύπο που αν ήσουν σε ένα καφενείο και είχε ναι. μια τηλεόραση που έπαιζε και έδειχνε μία. ένα. ξέρει, αστροναύτε. Ναι. Και λε, κοίτα εδώ αστρο... Θα γυρνούσε και θα σου έλεγε εγώ. Έχω ένα ξάδερφο που είναι Σε Ξεκάθαρα! Ναι. Σε Σίγουρα. Είναι τέτοιο άνθρωπο. 100%. Ελέ. Έχω ένα ξάδερφο. Για... Ήταν για να πάω κι εγώ για αστροναύτη. Αλλά επειδή έχω λίγο μοιοπία στο αριστερό μου, δεν με πήραν τα τελευταία στιγμή. Είναι ο τύπο που θα σου πει αυτό το πράγμα. Ναι, ναι, ναι. 100%. Είναι ναι. αυτό. Είναι αγαπημένο. Ε, δεν κάνει και κακό σε κανέναν έτσι. Δηλαδή, δηλαδή μόνο καλό κάνει. Για μα, ναι. ναι. Για Δεν ναι. ναι. έκανε προφανώ μεγάλο κακό στον κόσμο των πολεμικών τεχνών και, και διάφοροι ομοιοί του. Που... Ε, υποστήριζαν ότι ε, είναι NJ. Mm -hmm. Έτσι να τα λέμε αυτά. Ε, είναι NJ. Αρπακολατζίδες, είναι λοιπόν ε, Ναι, <laughs> ε, ναι. Έτσι να τα λέμε αυτά. Ε, αυτό το οποίο ξέρεις, παραμένει φοβερό είναι ότι όλε οι συνεντεύξει του του Ντούξ. Α, επίση. επίσης μεγάλο στοιχείο. Τι. Σε κάποια φάση λοιπόν ο Φρανκ Ντούξ είδε ότι πολλά από τα πράγματα που έχει πει στη ζωή του on camera γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο πολλά από τα στοιχεία τα οποία έχει πει στη ζωή του on camera είναι λίγο διάτρητα. ο Frank Dukes όμως επειδή όταν είσαι τόσο χαμένος στα ψέματά σου δεν βλέπεις πλέον το, 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 το την άκρη του γκρεμού yeah. και λες εμπέ τίξω yeah. έτσι ο Frank Dukes λοιπόν γιατί είναι τόσο καβλέας θέλοντας να δικαιολογήσει λίγο ότι κάποια πράγματα ρε παιδί μου που έχει πει δεν κολλάνε Δηλαδή, κάποια ιστορικά στοιχεία δεν δένουν. Δηλαδή, έχει πει. Χρονολογικά, οτιδήποτε <σίλιο> έτσι. Ε, επειδή πολλέ φορέ βρισκόμουν σε αποστολέ euh, τη CIA, <σίλιο> 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 είχα σωσίε. Που επειδή δεν τον προλάβαινα να του ενημερώσω σωστά για το τι έπρεπε να πούνε, λέγανε μαλακίε. Ε, Μαλακά, Είναι πολύ καλή αμυ... είναι το... γραμμή άμυνα. Και ρωτώ είναι εγώ. πάρα πολύ καλή γραμμή άμυνα. Τόσα χρόνια που έχουμε κάνει τόσου μαλακίε, γιατί ναι. δεν έχουμε σκεφτεί ποτέ αυτή τη δικαιολογία. Πραγματικά. Δεν ήμουν εγώ που είχα Ήταν κοιμηθεί. Ήταν Ναι, δεν είχα κοιμηθεί εγώ στον κάδο ε, στη Ψηρή τότε. Ήταν κάποιο άλλο. Ήταν ο Σοσία μου. Ήταν ο Σοσία μου ο οποίο έχει, έχει εκπαιδευτεί να κοιμάται σε κάδου ναι, ναι, ναι. απορριμμάτων. Ναι. ναι. Πάρα πολύ ναι. σωστό. Πάρα πολύ σωστό. Σκέψου πόσο μπροστά πρέπει να είσαι για να πει χωρί ίχνο χιούμορ. Mm. ναι, εντάξει, προφανώ και έχουν υποθεί πράγματα τα οποία δεν κολλάνε το ένα με το άλλο γιατί είναι yeah. οι σωσίε μου. Όχι ο σοσία μου, οι σωσίε μου. Ποιο είναι, ο Αλλά εντάξει, εδώ μιλάμε για τον άνθρωπο που έχει πει: Έχω ένα στρατό προφανά. Τι συζητάμε τώρα, Μυστικό στρατό προφανά. Ναι, ένα μυστικό στρατό προφανά, τα οποία θα σκότωναν για μένα. Πιστεύετε ότι υπάρχει αντίστοιχο άνθρωπο όχι Στην Ελλάδα Όχι Σα, σε, Όχι, σε, όχι σε, αυτό το, σε αυτό το level Σε κάποιο άλλο παιδί Εννοείς σαν ε, concept Σαν ε, Σαν επαγγελματίας ψεύτης Στο σταρχίδια μου όλα θα πω ότι γουστάρω Και Εντάξει, θα, θα το, το Εντάξει ε, 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 βγάζουμε υπάρχει. έξω τους πολιτικούς ας πούμε Οι οποίοι είναι ό,τι να είναι Δεν τους βάζουμε μέσα στη συζήτηση ε, Αλλά δεν νομίζω ότι όχι, όχι. αυτό, αυτό όχι. λέει απίθανα πράγματα. Είναι, είναι, μια δική του σχολή ψεύδους ο Φραγκέτς. Ναι, είναι, δηλαδή ε, συνεχίζει μια σχολή από Μουνχάουζεν ας πούμε. Ναι, 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 ξεκάθαρα. Δηλαδή. Τέ, είναι, είναι ένα έχει... τέτοιο επίπεδο. Τέτοιο επίπεδο. Είναι ένα δηλαδή. τέτοιο επίπεδο, Ένας, ένας εξωφρενικά... Ε... Δηλαδή δεν λέει, δεν λέει, το ψέμα ότι α, πήγες εκεί ή δεν πήγες. Ε, όχι δεν πήγα, ενώ έχει πάει. Λέει ψέματα τα οποία βιά... Ε, 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 μπλέκονται σε σενάρια. Ταιριά, ε, επαναλαμβάνω, έχει μυστικό στρατό προφανά ορφανά. Για ποι, ποιον δεν έχει. Καλά, δε, καλά. Δεν έχει. Όλοι μα έχουμε ένα. Ε, δε, δε. ένα μικρό γκάνγκ από ορφανά, έστω, αν όχι στρατό. Mm. Ναι. Ε, και αυτό με τη CIA, πάντα συνήθω αυτοί οι άνθρωποι που λένε αυτά τα ψέματα, πάντα μπλέκουν τη CIA. Ναι. Όχι ότι δεν είναι μια οργάνωση που είναι πολύ υποκοσμή και πολύ προσφέρεται για αυτά τα πράγματα. CIA είναι δεν <laughs> ο Λευκός Σταυρός <laughs> αλλά <laughs> ναι. ε, <laughs> είναι το αποκούμπι του κάθε ψεύτη πιστεύω ε, ήμουνα CIA ναι. ε, στο Αφγανιστάν ήμουνα στο <laughs> και είναι πολύ εύκολο να βγει η CIA και να πει όχι δεν ήσουνα επίσης μια αλλά, από τι πιο γνωστές φωτογραφίες του Frank Dukes, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί από τους ε, αμφισβητείες του και είναι με μια, μια, μια στρατιωτική στολή και με διάφορα yeah. ε, παράσηματα yeah. οποία yeah. δεν κολλάνε το ένα με το άλλο έτσι είναι ξέρω εγώ ένα μέχ熱. έχει πει ότι είναι Ναι. Ενώ τα παράσιμα και η στολή είναι από το πεζικό Ναι, ναι. Mm. Και λέει αυτή η φωτογραφία που κυκλοφορεί Είναι τη χρησιμοποιούν οι εχθροί μου ε, Είχα πάει σε ένα αποχρεάτικο πάρτι <miyor> Μαλάκα είχα πάει σε αποχρεάτικο πάρτι ρε μαλάκα <NP> Άκου ένα μπούστη Εν τω μεταξύ, εμά εδώ πουλή μα, άμα γίνει κάτι τέτοιο στην Αμερική. Προφανώ! Για... για τέτοια σε τάσουν ξύλο για πλάκα. Παιδί <πένδι> μου, τέτοι. έχει πει πήγαινα σε αποκράτικο πάρτι και αντίθεκα πεζοναύτη. Τι <Ρεδι> μου ναι. λε <έλεσαι> τώρα. Την πρώτη φορά. Δεν ξέρει τι πεζοναύτη. Όχι, αλλά. <Ρεδι> πριν, πριν <σχεδι> από αυτό, πριν από αυτό. <σχεδι> ναι. Η <σχεδι> πρώτη γραμμή υπεράσπιση ήταν. Κάνανε λάθο και μου δώσανε λάθο παράσημα. Ναι! Ναι! Κάνανε ρε Δεν φταίω εγώ αν το κράτο μου έδωσε ο λαό παράσημα. Και τη δεύτερη φορά που τι του λένε. Τι να πω, όχι! Ναι, όχι. Και τη δεύτερη φορά που του λένε. Ε, σοβαρέψου λίγο. Ε, Αποκριέ ήταν. Δεν είχα. Πήγε ένα αποκριάτικο πάρτι. <σχ> δηλαδή πόσο μπροστά πρέπει να είσαι ω ψεύτη. Τι Πο, Πόσο δεν τον νοιάζει, ρε. Ναι, τίποτα. Πόσο τίποτα. Δεν Μιλάμε για άνθρωπο που φοράει κίνδυνε συνεντεύξει στη σχολή και φοράει γυαλί λίγο. Τι συζητάμε τώρα. Άρα είναι ναρκιστή. Αυτό είναι η. Καλά, ναι. δέλε... ε, είναι. αυτό είναι. Η πετριά του είναι ο Νάρκησισμός Είναι πάρα πολύ, ναι εντάξει προφανώς δρασί. Εννοείται Ο Νάρκησιος κοιτούσε το νερό Αν κοιτούσε ο Φραγκ Ντούξ θα έφευγε το νερό <laughs> Το νερό θα έφευγε Καλά, το, ε, αν κοιτούσε το νερό Ο Φραγκ Ντούξ Ντουκς... Ενδεχομένω το, θα φοβόταν, θα φοβόταν, το νερό θα... να του έδινε κάποια αλφανά που έχουν ξεχαστεί ναι. κάπου. Να, να, τα έβγαζα τον πάτο. Από τον ποταμό, από τον Γκονγκό Από το, ναι. το Ζαμβέζ. Κάπου, ναι, 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 ναι. Κάπου θα πήγαινε, εν πάση Λοιπόν, φραγματοξύ. ε, καταλήγουμε. Είτε, εσύ, όλη η ταινία και τα έργα ναι. σπακάτα που κάνει ο Βαντάμ στα αρχή μα. Πολύ σπαγκάτα. σπακάτα για τον Εντάξει, γιατί αυτό επί τη ουσία είναι Είναι, τρομερή Δεν ιστορία. Δεν συνειδητοποιεί ότι βλέπει αυτή την ταινία και στο τέλο σου λέει Α, είναι αληθινή ιστορία. Καλά περνά. Μα, να το διανοείς αυτό, ότι βλέπεις αυτή την ταινία και λες Α, ωραία, γελάσαμε και σου λες, στο τέλος Α, είναι αληθινή ιστορία, Φραντ Ντούξ γαμάει Και μένεις ο κακομύρης και λες Ε, ε, ε Είναι ταινία ορόσημο 56 σερινίκες ένα τουρνουά <laughs> Πόσο έκατσε <laughs> Πραγματικά, πόσοι ήσασταν εκεί ρε πούστη 56 νίκες ε, ε... Σε ρίκ Είναι μια ταινία ορόσημο. Ναι, 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 ξεκάθαρα. Είναι μια ταινία που. Ο Frank Dukes επίση να πούμε σε αυτό το σημείο ότι έχει πει ότι ήταν η έμπνευση για το UFC. Για το Ultimate Fighting Championship. Προφανώ και ήταν αυτό δεν το αφισβητεί κανένα άλλο. Του έχει στείλει και το Curiosity στον Άρη. Ναι. Σύμφωνα με όλα αυτά που λέει. Εντάξει, η ταινία δεν έχει όμοιο. Όχι. Ξέρω ότι πετά αριστερά-δεξιά τον όρο cult. Mm -hmm. Αλλά νομίζω είναι cult η ταινία. Εντάξει, έχει, ένα, ένα, ένα δικό τη cult following η ταινία και ένα ναι. cult status για πολλού και διάφορου λόγου. Για τι ατάκε του Βαντάμ, για το ρόλο τη δημοσιογράφου, για τον Τζάξον ο οποίο παίζει έναν ε, αξιόλογο ρόλο. Τον Τσόγκ Λί Παύλα Μπόλο Γιάνγκ, ο οποίο. Σοβαρό ε, κακό. Ε, Σοβαρό κακό, ο οποίο να πούμε ότι, ότι ε, 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 εξακολουθεί να διατηρεί πολύ στενή φιλική σχέση με τον Βαντάμ. Ε, και μάλιστα έχει πει σε ένα τραπέζι που είχαν βρεθεί οι δύο για κάποια mm -hmm. χρόνια που είχαν να τα πούνε ότι δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τον Μπρουσλή. Το έχει πει αυτό ο Μπολογιάνγκ. Mm -hmm. Στυλό, Όταν η φιλία μας μας τυφλώνει για άλλα ναι. πράγματα. Τι έγινε, ναι. εντάξει, έγινε. Είπαμε για μια μαλακιά, πέρασε η ώρα. Ναι. Εντάξει, Επίσης, ε, ε Μπολογιάνγκ και λίγο bodybuilder. Ήταν, δεν bodybuilder. ήταν bodybuilder. Ήταν bodybuilder ο Μπολογιάνγκ. Ναι, ναι, ναι. Χτιστός. Και ήταν πάντα έτσι ένα, ένα πολύ βαρύ κορμί, έτσι, ένα πολύ χτιστό κορμί. Και αν δεν κάνω λάθο εδώ πέρα, δεν ήταν και ιδιαίτερα μικρό στο Bloodsport τον Όχι, Ήτανε... Όχι, όχι, Ήτανε όχι, όχι, γιατί είχε αρχίσει. Κουτάλι, είχε αρχίσει από τα Σέβεδε να παίζει. Ναι, σωστά. Δεν ήταν... σωστά. Το τελευταίο τρίτο λοιπόν αυτή τη ταινία είναι μια σειρά ας πούμε, από. Ξύλο. Καρέ, στατανέα ας πούμε, διάφορων ειδών μπουκέτων. μεταξύ Ναι, διαφόρων, ε... ναι σωστά. Αν βγάλουμε από τη μέση το τελευταίο που προφανώ είναι το καλύτερο γιατί είναι και το τελευταίο, τα γνωστά. Σωστά, ναι. Ποιο είναι, αγαπη... ποιο είναι το αγαπημένο σα ξύλο από όλα τα. Ε, θα πω το ξύλο του Σουμοτόρη με τον ε, Αφρικανό που έχει αυτή την περίεργη τέχνη ναι, που ναι. μάχεται σαν μαϊμού. Αν ναι, αυτή την ακραία. Έχει, αυτό το, το... έχει ο, κάτι ο... το. Όχι, που υπάρχει αυτή η τέχνη. Πώ λέγεται. Δεν θυμάμαι πώ λέγεται τώρα. Την είχα ψάξει όταν είχα δει την ταινία την πρώτη φορά και είχα εντυπωσιαστεί πάρα πολύ. Ότι <συμίλωσαν> Εμένα, μια τέχνη. Μπέρα, τύπος, ήτανε, σε, σε, όλο αυτό ήταν δύο μαύροι. Ο ένα δεν ξέρει να μιλάει και λέει Θα σου ε, Άραβα. Στην νοηματική. Α, ψέματα, ξέρω να έκανε ένα. Έχει δίκιο, έχει Στην νοηματική θα σου κόψει το λαιμό. Ένα μπουκέτο <συμίλωσαν> και πέφτει κάτω. Και όλο έχει αυτή την Καλά, τα 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 δηλαδή οι ρατσιστικέ νότε στα AIDS μπαίνανε χωρί ιδιαίτερη σκέψη, γενικότερα στο κοινοτογράφο. Και, και... πιθανόν και... χωρί κακή πίστη, πιθανόν. Δεν δε δε κουνιόταν δε για φίλο. Δεν δε δε το ξέρω φίλο. αυτό, <σχερθυν> αλλά. Κάτι, ναι, ναι, θεωρώ ότι τότε δεν ήταν τόσο. Ενδεχομένω, δεν ξέρω. Μπορεί, ξέρεις, η πρώτη μου σκέψη δεν είναι τόσο κακοπροαίρετα. Αρέσει είναι σε και Ναι, ναι, και εγώ. Και εσύ. εγώ, ναι. Είναι από τι πιο Ήταν, ήταν, εγώ, ήταν, πάντως, ήταν κάτι διαφορετικό, ρε παιδί ναι. Το βλέπει και πρώτη εγώ, φορά και είχα Είναι ερώτηση, άρα γι' αυτό ήταν. Ναι. Είναι εντυπωσιακό. Εντυπωσιακή μάχη, ομο, ομολογουμένω. Και φτάνουμε. Καλύτερη ταινία, είναι φαντάμ, λε. Όχι. Ε, εγώ θα πω. Το, το Bloodsport είναι πολύ ψηλά. Είναι σχεδόν επί ίση με το hard target του Τζον Γου. Okay. Νομίζω <Διζελεί> ότι είναι το Τζον Γουί <Διζελεί> το χαρτάρ και τα θυμάμαι καλά. Είναι το, αυτή που έκανε με τον. Αυτή δεν είναι που είναι κάτι στο, στο Τέξα ή κάτι τέτοιο. Με το... <Διζελεί> ναι, που, τον, που, αποτελεί στόχο πλούσιων κυνηγών που θέλουν να, <Διζελεί> να, κυνηγού, να κυνηγούν ζωντανά θυράματα, ζωντανά ανθρώπινα θυράματα. Δύσκολα την ξεπερνά. <Διζελεί> ναι, Τζον Γουί να. είναι. Ναι. ναι. <Διζελεί> και το Time Cop. Έχει κάνει μεγάλε ταινίε. τι συζητάμε τώρα. Έχει κάνει. Το κύριο Universal Soldier. Απέναντι στον Ντόλφ <laughs> Λούντγκρεν, τώρα τι συζητάμε. Μιλάμε για πολύ μεγάλε ταινίε. Ναι. Και πάμε στο δύσκολο σημείο του Recast, παιδιά. Ναι. Πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ έχω μόνο έναν. Ποιο? Πώ λέγεται ο φίλος του. Ο, ο φίλο του Τζάξον. Ναι. 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 Επιτέλου μπορούμε να πούμε το όνομα του Στίβ Ντούζου σε αυτή την εκπομπή. Ναι, ένα ναι, 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 ναι. ναι, ναι, ναι. Ρούζος... Δικαιωματικά. δικαιωματικά. Δικαιωματικά, ναι. Μια, απολύ... Μοιάζει κιόλα. Το κορίτσι έτσι δύσκολο. Ξανθό, ξανθή αγαπημένη Παναγιά. Ποια. Σία Κοσιόνη. Σία Κοσιόνη. Είναι δημοσιογράφο, ρε παιδιά. Ναι, σωστό. Είναι ξανθιά. Σωστό. Εγώ δεν πείθω μόνο ναι, το όνομα αυτό. Μια πιο, μια πιο synthwave. Ναι, ναι, μια πιο synthwave σε ακοσιόνι. Μάλιστα. Έχω να σου πω. Ναι, 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 ναι. Πάρα πολύ. Why the fuck not? Ναι, 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 ναι. Σία ακοσιόνι. Μα αρέσει. Ωραία. Ε, στο ρόλο του του Σέντζο Τανάκα Σέντζο Τανάκα, ναι. Mm. Στο ρόλο του Σέντζο, motherfucking Τανάκα Μουστάκι και χωρίστρα. Μουστάκι. Έφερνε λίγο σε τσιτσάνι. <laughs> <laughs> ναι, έφερνε λίγο σε τσιτσάνι. Σε Ιάπωνα τσιτσάνι. Ναι, ναι, ναι. Έφερνε σε Ιάπωνα, σε Ασιάτινα τσιτσάνι. Ε... Α, Ιάπωνα, δεν δε, δε ξέρω γιατί δεν βλέπω φιλί. <laughs> Τι <laughs> δεν βλέπω φιλί. Γενικά δεν αναγνωρίζει φιλέ. Είμαστε, είμαστε όλοι, ο, είμαστε όλοι η, μια, μια, μεγάλη ανθρώπινη φιλή. We are the world. The, we are the world, ναι. We are the ε, children. Ε... Πολύ δύσκολο ο Σέντζο Τανάκα. Γενικά και αυτό δύσκολο είναι, είναι, προδικάστε. είναι, είναι, είναι. είναι ωραία, να περάσω... Αν και ξεκινήσαμε με πολύ, με πολύ καλά, έχουμε δύο στα δύο πολύ ωραία τώρα. Ναι. Έχει Κάτι μπορεί όμω δεν έχει. έχει κάτι μπορεί να ξεκάθαρα έχει. ρε εσύ. σω προ συνταγματάρχη, ίσω. Για να σκεφτούμε λίγο δικτατορία. Γιατί, είχε, γιατί άμα δείτε, είναι πάντα χτενισμένος τσιλιά. Τσακ, και το μουστάκι είναι αυτό που κόβεται ακριβώ στο χείλο. Είναι λίγο Γιώργιο Παπαδόπουλο. Ή πατακό. Όχι πατακό. Ο πατακό είχε μουστάκι, δεν θυμάμαι. Γεώργιο Παπαδόπουλο. Θα πα πας στο κομιτέ! <laughs> Εννοώ ότι θα πα στο κομιτέ <laughs> και θα ανοιγήσει την κομμουνιστική απειλή. Λέγω. Εκεί, στην Ιδοκίνα. Στην Ιδοκίνα λέγω και θα γυρίσει αμέσω μετά. Για να πλακώσει του ναι. αριστερού που έχουν κλειστεί με στο Πολυτεχνείο! Ωραία, αυτό. Τέλειωσε. Γιώργιο ε, Παπαδόπουλο, Έκλεισε, έκλεισε. Του Σέντζο Τανάκα. Ε, ο Φίξερ. Ο Φίξερ. Ε, ο Φίξερ. Μ... Τάσο Προύσαλη. Ναι, πάλι Τάσο Προύσαλη. Γιατί όχι, δεν ταιριάζει. Ταιριάζει πάρα πολύ στο πρόγραμμα. και λίγο τον Άντωνη και τον Ιάντονι που δεν τον έχουμε βάλει. Ναι, δεν τον έχουμε βάλει. Του είχαμε δώσει την άλλη φορά. Οπότε... Όχι, τον Ιάντονι δώσει στον Προύσαλ την άλλη φορά. Οπότε τώρα οπότε οπότε το. Ζαν Κλοντ Βαντάμ. Εκεί είναι τα δύσκολα. Εκεί είναι τα δύσκολα. Εκεί είναι τα πολύ δύσκολα. Και εκεί νομίζω ότι πρέπει να ξεφύγουμε από κάποιον καρατέκα. Να το, να το θυσιάσουμε αυτό. Να πάμε καθαρά σε φιγούρα. Σε κάποιο θέσπιαν. Κοίταξε. Μόνο και μόνο γυμναστική ικανότητα. Ιωάννη Μελισανίδη θέλει εδώ. Παιδιά, εγώ είμαι γενικά έτσι, μεγάλος φαν του Μελισανίδη. Του ότι... Είναι, είναι, ε, άδικα. να παίξει ο Ιωάννης Μελισανίδη στο, τον Φρανκ Ντούξ. <laughs> νομίζω θα είναι το καλύτερο του συμβεί. ναι, ναι, πραγματικά. πραγματικά. Ιωάννης Μελισανίδη στο ρόλο του Φρανκ Ντούξ. Και πάμε να τελειώσουμε το recast <laughs> με δύσκολο, πολύ δύσκολο μπόλο Γιάνγκ. οποίο είναι ο καλύτερο, έτσι. Ναι. και τον ο έχω, ο παιδιά. Ε... Μισό λεπτά. Ο Έλληνα Μπόλο Γιάνγκ. Μισό λεπτό τον έχω, ε... παιδιά. ο Έλληνα Μπόλο Γιάνγκ. Στέλιο, έχει. Ε, όχι, όχι. πρέπει να είναι κάποιο μειώδη. Είναι Παιδιά είναι bodybuilder. Ο Μπουρνάζο. Ο Μπουρνάζο! Ο Μπουρνάζο! Ο Μπουρνάζο! Ναι! Σπύρο Μπουρνάζο. Σπύρο Μπουρνάζο στο ρόλο του Πόλο Γιάνγκ. Βεβαίω. Λοιπόν, άρα έχουμε. Ζαν Κλοντ Βαντάμ. Ο Ιωάννη Μελισανίδη. Ναι. Πόλο Γιάνγκ. Ο Σπύρο Motherfucking Μπουρνάζο. Ναι. Ε, δαιμόνια δημοσιογράφο. Η Σία Κουσιόνη. Ναι. Σέντζο Θανάκα. Ο Γεώργιο ναι. Θαμαδόπουλο. <laughs> <laughs> Γιατί όχι. Ναι, μοιάζει πάρα πολύ. Φίξερ, ο Τάσο Προύσαλη. Ναι. Και Τζάξον ο Στίβ Ντούζο. Ένα, ένα cast ούτε ο Όλτμαν δεν είχε τέτοιο Πραγματικά. Οσοκάτς. Δηλαδή ένα οσκαρικό cast. Ένα οσκαρικό Έχασα το γιο μου! <laughs> Έχασα το γιο μου, αλλά τώρα θέλω εσύ να πα στο κουμιτέ! Να πα στο κουμιτέ. Λοιπόν. Ε, ανελαίει το ξύλο, ρίχνει λοιπόν... το ξύλο. Και κάπου εδώ νομίζω, παιδιά, έτσι πανηγυρικά. Ε, ολοκληρώνουμε σιγά σιγά mm -hmm. τον πρώτο μήνυ κύκλο ε, του Filmpit, Large επαν... τιμημένο. Θα επανέλθουμε. Θα επανέλθουμε την άλλη εβδομάδα κανονικά. Απλά με άλλη θεματική πλέον. Μπαίνουμε σε άλλη θεματική. Θα το δουλέψουμε, δεν ξέρουμε ακόμη τι Ε, ναι, το βρίσκουμε ακόμα. Θα το βρούμε. Θα το ανακοινώσουμε στο Facebook. Θα το βρούμε, θα το ανακοινώσουμε. Ε, τι. Μέχρι την άλλη εβδομάδα, Παναγιά Ή... μαζί σα. Ήταν ο Μάκη ναι, Παπασίλη. Πούμε... Πριν πούμε τα ολούμετα. Ναι, τι? Να, να μην του πούμε να αφήσουν κανένα. Αφήστε κανένα σχόλιο. κάνα σχόλιο, κανένα. Μην είστε μαλάκιδε. κάνα διεύρο. Να κάνω κάνα subscribe. Ναι, κάντε κανένα subscribe. Κάντε subscribe. κάνα αστεράκι. Βεβαίω. Στο... Κάντε κανένα like στο facebook. Μην είστε μαλάκιδε. Ναι. μαλακισμένες μαλακισμένε. Πολύ ωραία. Ήτανε ο Καρακάσης. Ήταν ο Στέο Καρακάση. Ήταν ο Μάκη Παπασημακόπουλο και. Ο Αχηλέα Τσαρμπίλα. Ήταν το Filmbit. Bloodsport. Jean-Claude Van Damme. Frank Dux πατεώνε. Απατεώνε. Απατεώνε. Γεια σας. Να είστε καλά, γεια χαρά.